Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Καλό απόγευμα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Καναδά και Λατινική Αμερική. Καλό μεσημέρα και να έχετε στο Las Vegas, Αριζόνα, στο Vancouver του Καναδά και όλες τις δυτικές περιοχές των Ηνωμένων Πολιτείων Αμερικής ή του ημισφαιρίου το Αμέρικα. Καλό βράδυ να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στα Βαλκάνια, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Δεν μπορώ να φανταστώ κάτι μερικοί. Βλέπω εδώ στο μικροϋπολογιστή μου τα chat, την κυκλοφορία, και βλέπω κάτι μέρη που δεν το έχω φανταστεί. Κάτω εκεί στις Ινδίες μέσα μας ακούνε. Έχει τόσο πολλοί Έλληνες υπάρχουν εκεί κάτω. Πολλοίς κόσμος. Anyway, γεια σας και στις Ινδίες, γεια σας και στην Αφρική. Καλή σας μέρα στην Κίνα, στην Ιαπωνία, στη Νέα Ζηλανδία, σε όλες τις περιοχές στον Ινδικό ωκεανό που μας ακούνε και οι ναυτικοί μας. Να έχετε καλά ταξίδια. Τους υπερευχαριστούμε για τα emails που μας στέλνουν εδώ στο σταθμό. Πολλές φορές μου ξεφεύγουν πάρα πολλά emails, γιατί λαμβάνουμε και 25 με 30 χιλιάδες emails την ημέρα. Δεν είναι και λίγα. Τα κορίτσια προσπαθούν να διαβάσουν, και άλλα είναι ελληνικά, άλλα είναι μισά-μισά, τέλος πάντων. Να ευχαριστήσω τα κορίτσια μας από τις Φιλιππίνες. Γεια σας κορίτσια. Ωραία περάσαμε φέτος την κουραζιέρα του χρόνου. Έχουμε νέο τραγουδιστή από την Ελλάδα και θα τραγουδάει και ωραία τραγουδάκια για σας και χορευτικά, από όλα τα χορευτικά. Δημοτικά, νησιώτικα, λαϊκά, τσιτσεφτέλια, ζεμπέκικα, τι θα τραγουδήσει. Λοιπόν, θα έχουμε δύο τραγουδιστές, τον Δημήτρη από τον Greek Islanders και τον Κυριάκο, ο οποίος θα δώσει τον εαυτό του για 8 μέρες στην κουραζιέρα. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον Θέμη Αδαμαντίδη, αγαπητοί φίλοι, εδώ στο στούντιο, να μας πει και το ιστορικό, θα τον γνωρίσετε από κοντά όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές και προπαντός οι νέοι που δεν τον έχουν γνωρίσει, τον Θέμη Αδαμαντίδη. Είναι πάρα πολύ ωραίος τραγουδιστής, έχει ένα μεγάλο ρεπερτόριο από πάρα πολλά χρόνια, ο σταθμός μας πάντα παίζει τα τραγουδία του. Αλλά πρωτού όμως πάμε να δώσουμε μια ματιά σε αυτόν τον τραγουδιστή που έχουμε. Σελήνη, από βραδό Σαββάτου στο γύρο του θανάτου. Και μοιάζει σαν μαζόνα, αλήθεια και εικόνα. Κι εγώ στο λούνα πάρα σου ψάχνω τον έρωτά σου. Στα αστέρια ψηλά σε θέλω τρελά και ψάχνω δειλά τα δυο σου τα χείλη στη ρόδα ψηλά. Σου λέω καθαρά, δεν είμαστε πια μονάχα δυο φίλοι. Αυτός είναι ο Κυριάκος Αργυρίου, κυρίες και κύριοι, που θα είναι στην κουραζιέρα μας μαζί 16 Ιανουαρίου. Θα έρθει special για τα 20 χρόνια του My Big Fat Greek Cruise. 20 χρόνια κουραζιέρα, ελληνικές κουραζιέρες με τον Άγιο Βαγγελάτο. Θα είναι μεγάλη μας τιμή να έχουμε και τραγουδιστή από Ελλάδα απευθείας. Σαν ηλιαχτή θα λάμπεις, τα μάτια σου βιτρίνα πάνω στην παλαρίνα. Κι εγώ στο λούνα πάρκ σου καλιάζω τη σκιά σου. Πίνω από ποτό σου αιώνια δικό σου. Στα αστέρια ψηλά σε θέλω τρελά και ψάχνω δειλά τα δυο σου τα χείλη στη ρόδα ψηλά. Σου λέω καθαρά, δεν είμαστε πια μονάχα δυο φίλοι. Στα αστέρια ψηλά σε θέλω τρελά και ψάχνω δειλά τα δυο σου τα χείλη στη ρόδα ψηλά. Σου λέω καθαρά, δεν είμαστε πια. Σε θέλω τρελά
και ψάχνω δειλά τα δυο σου τα χείλη στη ρότα ψηλά. Σου λέω καθαρά, δεν είμαστε πια μονάχα δυο φίλοι στα αστέρια ψηλά. Σε θέλω τρελά και ψάχνω δειλά τα δυο σου τα χείλη στη ρότα ψηλά. Σου λέω καθαρά, δεν είμαστε πια. Ωραία λοιπόν, ωραίος τραγουδιστής, δεν έχουμε να πούμε και τίποτα, είναι μια χαρά τραγουδιστής. Αλλά αυτό το δικό του τραγουδί που έχει μεγάλη επιτυχία γίνει στην Ελλάδα. Αλλά αυτό που θα ήθελα να πω είναι το εξής, ότι θα είναι κοντά μας και θα έχει ένα πάρα πολύ πλούσιο ρεπερτόριο από όλα τα τραγούδια παλιά, νέα τραγούδια, λαϊκά, δημοτικά, νησιώτικα, τα πάντα. Θα είναι ένα πολύ ωραίο έτοιμο πρόγραμμα, ειδικά για την κουραζιέρα, για τα 20 χρόνια της ελληνικής κουραζιέρας με τον Άγγελο Αγγελάτο. Θα ήθελα να υπενθυμίσω στους φίλους ότι ο μήνας τελειώνει. Οι τιμές μας αρχίζουν από $699 το άτομο πλάσα τάξες. Τηλεφωνήστε μου τώρα πρωτού το Σαββατοκύριακο να σας κλείσω στις καμπίνες, γιατί μετά οι τιμές αλλάζουν. Επίσης παίρνετε και μπόνους μέσα στην καμπίνα σας από το καράβι για του χρόνου. Θα μου πεις από τώρα, θα μιλάμε για κουραζιέρα. Βεβαίως, αγαπητοί φίλοι, από τώρα είναι φθηνές τιμές. Και να σας πω και το κάτι άλλο. Εάν δώσετε παραδείγματος χάρη την προκαταβολή σας τώρα και πες ότι μέχρι του χρόνου κάτι συμβεί. Για πολλούς και διάφορους λόγους και δεν μπορείτε να έρθετε μέχρι την 1η Οκτωβρίου, εγγυημένα σας δίνουν τα λεφτά σας πίσω, δεν χάνετε τα λεφτά σας. Μετά από την 1η Οκτωβρίου, εφόσον είστε σίγουροι για την κουραζιέρα, αν υπάρχει πρόβλημα, εάν κάτι συμβεί μέχρι τον Ιανουάριο, από την 1η Οκτωβρίου μέχρι τον Ιανουάριο που είναι η κουραζιέρα μας, τότε βάζετε μια μικρή ασφάλεια η οποία σας καλύπτει όλα τα εισιτήρια και τα έξοδα που έχετε κάνει για την κουραζιέρα και παίρνετε τα λεφτά σας πίσω. Λοιπόν, αυτά σχετικά. Το τηλέφωνο εδώ της Φωνής των Ελλήνων είναι 727-725-5555 και το Skype είναι Greek Voice για τους φίλους και φίλες που θα ήθελαν να μπουν στο Skype αργότερα στην εκπομπή μας. Ξέρω ότι μου τηλεφώνησε ο κ. Μητούρης εδώ και μια ώρα περίπου. Σωτά παρόλο ότι ήταν, τι γίνανε, δεν προκαταλάβω. Τόσο πολύ τράφηκε, ήρθε ο Φράγκος πιο γρήγορα από τον τραγουδιστή. Από την ίδια περιοχή δεν είχε Φράγκο, από το τάπος πριν. Πόση ώρα σε πήρε δάρση εδώ, κάνα μισάωρο. Και. Τέτοια ώρα είναι πολύ τράφικ, ξέρετε. Έχουμε πάρα πολύ τουρισμό εδώ στη Φλόριδα. Με την ευκαιρία να καλωσορίσω όλους τους τουρίστες οι οποίοι έρχονται, όλους τους τουρίστες και τα snowbirds, δηλαδή αυτούς που μένουν το χειμώνα εδώ στην περιοχή μας. Τους καλωσορίζουμε στην ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Να περνάτε καλά και να έχετε ένα καλό χειμώνα ή καμιά καλή άνοιξη κτλ. Ακόμα χιονίζει στο βορρά. Ο Καναδάς είναι παγωμένος. Νέα Υόρκη, Σικάγο, πολύ κρύο. Όλη η περιοχή. Μονάχα από την Καλιφόρνια και εδώ είναι ο καιρός ωραίος και ζεστός. Κάπου πέφτει και τα βράδια θερμοκρασία στους 45-50 βαθμούς. Αλλά είναι εντάξει. Για εσάς από το βορρά είναι ζέστη. Για εμάς τους Φλωρίδιας οπωσδήποτε είναι λιγάκι ψυχρά. Εντάξει. Να υπενθυμίσουμε ότι τελειώνει και αυτός ο μήνας ο Φεβρουάριος. Κυρίες και κύριοι, μπαίνουμε στο Μάρτιο. Στο Μάρτιο που θα μπούμε, 23 Μαρτίου, θα είναι η μεγάλη μας εθνική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Ετοιμαστείτε για την εθνική μας παρέλαση. Επίσης, στις 22 του μηνός θα είναι η Χοροσπερίδα. Σαββάτο βράδυ θα είναι χοροσπερίδα που θα γίνει στο μεγάλο κοινωνικό κέντρο του Αγίου Νικολάου στο Τάπος Πρινς. Θα έχουμε πάρα πολύ ωραίο φαγητό, θα μουσική ζωντανή, δεν θα έχουμε επίσημους από την Ελλάδα όπως άλλες χρονιές λόγω της οικονομικής καταστάσεως. Θα είναι πολύ σύντομο το πρόγραμμά μας, δεν θα υπάρχουν ομιλίες και τέτοια πράγματα και θα πάμε στο γλέντι, στο χορό, αλλά το εισιτήριο είναι μόνο $35 μετά δείπνου. Και αγαπητοί φίλοι, αυτό που κάνετε βοηθάτε την παρέλαση. Βοηθάτε την εθνική μας παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Υπολογίζουμε να έχουμε πάρα πολύ κόσμο την επόμενη μέρα της παρελάσεως, Κυριακή, στο Τάπος Πρινς. Πάρα πολλά σχολεία και παιδεία θα έρθει από όλα τα μέρη της Φλωρίδας. Επίσης οι εκκλησίες θα έρθουν όλες, τα σωματεία. Μερικά σωματεία δεν θέλουν να έρθουν, δεν βαριέσαι. Ας τους έχει ο Θεός καλά. Είναι ωραία να έρθει, μας ενδιαφέρει επί το πλήσον.
γιατί στο κάτω της εγγραφής αυτή η εθνική μας παρέλαση γίνεται για τα δικά μας τα παιδιά, για την νεολαία, τα παιδιά των σχολείων. Το Platon Academy είναι έτοιμο να φέρει κάπου 2.000-3.000 παιδιά, κάπου όπως και πέρυσι. Έχει πολλά παιδιά τώρα. Η Αθηναϊκή Ακαδημία να φέρει κάπου 500 παιδιά. Τα άλλα τα σχολεία των εκκλησιών και αυτά θα φέρουν τα σχολεία τους. Τα χορευτικά συγκροτήματα, όσα έρθουν. Εάν είναι κανένας οργανισμός ή σωματείο το οποίο δεν έχει γραφτεί ακόμα και θέλουν να έρθουν από, έξω από τη Φλόριδα, παρακαλώ πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Επαναλαμβάνω, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, να σας δώσω πληροφορίες σχετικά για την Εθνική Παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Από τη Νέα Ρουλιάνη που με ακούτε, οι ομογενείς, πηγαίνετε στην εκκλησία σας, μιλήστε με τον παπά εκεί, με τον πρόεδρό σας, από τον Naples, από όλες τις περιοχές, ώστε να δημιουργήσετε ένα λεωφορείο, να έρθετε με λεωφορείο από εκεί πέρα. Θα είναι μια μέρα σχεδόν, 9 ώρες το οδήγημα από τη Νέα Ορλεάνη, Μισισίπη, να τους πάρετε όλους και να λάβετε και εσείς μέρος στην Εθνική Παρέλαση. Την περασμένη εβδομάδα είχα πάει στους εδώ που είχαν η εκκλησία στο Πάνου Χάρμπορ κάποιο ιό για την νεολαία. Μίλησα και τον Δεσπότη και μου λέει θα προσπαθήσω να έρθω κι εγώ. Του λέω πρέπει να έρθεις γιατί είναι μεγάλη παρέλαση. Είναι εθνική παρέλαση, έρχεται όλος ο κόσμος, θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στην εθνική μας εορτή. Παρακαλώ πάρα πολύ, ελάτε κι εσείς στην εθνική παρέλαση στις 25 Μαρτίου. Εγώ και ο Σωτηρής και ο Κώστας Ισόης και πολλά άλλα members βγαίνουν έξω και μαζεύουν διαφημίσεις. Μαζεύουν διαφημίσεις για το Λεύκομα. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να υποστηρίξετε το Λεύκομα, το οποίο βοηθάει την εθνική μας παρέλαση. Μην ξεχάσετε, πάμε στα μαγαζιά, μην πείτε όχι να υποστηρίξετε το Λεύκομα της Επιτροπής της Παρελάσεως. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε μου 727-481-0812. Μην χάσετε αγαπητοί φίλοι και να έρθετε στην μεγάλη μας εθνική παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και πάλι κοντά σας με τον Θέμη Αδαμαντίδη. Τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα, Ευρώπη ή όποιο σημείο του κόσμου επιθυμείτε. Ελάτε στο ελληνικό πρακτορείο Millennium Travel. Αναλαμβάνουν γαμήλια ταξίδια, εδρομές για αεροπορικά εισιτήρια στην Αμερική και Ελλάδα. Σε χαμηλές τιμές, κρουαζιέρες αναψυχής, ταξίδια στη Λατινική Αμερική, Ευρώπη και όπου επιθυμείτε. Έχουν πολυετή πείρα και είναι έτοιμοι να σας ετοιμάσουν το ταξίδι των ονείρων σας. Μία επίσκεψή σας στο Millennium Travel θα σας δώσουν κάθε πληροφορία που χρειάζεστε για το επόμενο ταξίδι σας. Χαμηλές τιμές. Millennium Travel. Travel Team και American Express. Τηλέφωνο 727-944-2000. 727-944-2000.
το ελληνικό πρακτορείο που για δεκαετίες σας ετοιμάζει ένα τέλειο ταξίδι στην Ελλάδα. Millennium Travel. Είναι έτοιμη όταν και εσείς είστε. Τα προϊόντα Κόντος για 60 χρόνια τώρα σημαίνουν απαράμιλη ποιότητα, προσφέροντας δεκάδες σπιτικά προϊόντα όπως χειροποίητη πίτα, φύλλο, σπανακόπιτα, μπαχλαβά. Ο Κόντος ξεκίνησε σαν μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση. Όσο η οικογένεια μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η επιχείρηση. Η φήμη και τα προϊόντα της εξαπλώθηκαν, κατακτώντας μεγάλα σούπερ μάρκετς σε όλη την Αμερική. Πέρασαν τα σύνορα, φτάνοντας στην Ευρώπη και την Ασία. Και έγινε παγκοσμίως γνωστή. Κόντος Foods. Θα τα βρείτε παντού. Αγαπητοί φίλοι, η οικογένεια Κόντος ευχαριστεί θερμά όλους εσάς που μας στηρίζετε για 60 ολόκληρα χρόνια. Tarpon Discount Drugs, ελληνικό φαρμακείο. Στο 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 934-3400. Έχει τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές, φιλικό περιβάλλον και γρήγορη εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε σήμερα το Tarpon Discount Drugs, 742 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Λοιπόν, η ώρα είναι 5:40. Δεν θα έχουμε σήμερα, έτσι, αν μας πάρει ο χρόνος, θα πάρουμε και μερικά τηλέφωνα από την Ευρώπη, από την οπουδήποτε με το Skype. Αλλά θα έχουμε ένα special πρόγραμμα για το Θέμη Αδαμαντίδη. Πολλοί από εσάς, όχι πολλοί, περισσότεροι από εσάς, στο ακροατήριο όμως γνωρίζουν το Θέμη Αδαμαντίδη. Οι νέοι όμως δεν το γνωρίζουν. Οι νεαροί δεν το γνωρίζουν. Εδώ στην Αμερική επιτοπλίστων. Τώρα θα το γνωρίσω σήμερα το βράδυ από κοντά. Θα έχουμε και τις γραμμές ανοιχτές να μιλήσετε μαζί του. Ο Θέμης Αδαμαντίδης θα είναι μεθαύριο, την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου, στο Σπανός Πάπας και Σπύρος Θεόφιλος Community Center ή στο Greek America Community Center του Αγίου Νικολάου, στο Τάπος Πριν, όλοι σας το ξέρετε, είναι μεγάλη αίθουσα. Θα δώσει, έχει έρθει με την ορχήστρα του εδώ, θα μας τα πει ο ίδιος. Και είναι τώρα κοντά μας, εδώ, στο στούντιο. Λοιπόν, Θέμη, σε καλωσορίζουμε κατά πρώτο. Καλησπέρα και καλώς ήρθες στη Φλόριδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς σας βρήκα. Καλησπέρα, κυρίες μου και κύριοι, μικρές και μικροί μου φίλοι. Επιτέλους ήρθα και εγώ κοντά, εδώ στην Αμερική, κοντά σας. Τόσα χρόνια και εγώ το πάλευα και ήθελα πολύ να έρθω. Τα κατάφερα τελικά. Τα κατάφερες εδώ, μετά από τόσα χρόνια. Το αποφάσισα μάλλον, όχι τα κατάφερα. Τα αποφάσισα. Τα καταφέρω. Το αεροπλάνο τα καταφέρνει και ο πιλότος. Ναι, ποτέ δεν είχες έρθει στη Φλόριντα. Ποτέ δεν είχες έρθει στη Φλόριντα. Δεν είχα έρθει όχι μόνο στη Φλόριντα, ούτε στην Αμερική καν. Γιατί να σε ρωτήσω, έχεις και εσύ φοβία με τα αεροπλάνα σαν τον Τόνι Βασκοπούλο. Το αεροπλάνο με φοβότανε. Το αεροπλάνο σου φοβότανε. Απλά εγώ δεν το αποφάσισα αυτό. Ωραία. Εντάξει, πέρασε ο καιρός βέβαια. Ναι. Και αποφάσισα να έρθω. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα έτσι να αρχίσουμε από παλιά. Και θα έρθουμε στα τελευταία. Δηλαδή από παλιά έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας, πάμε και τους ακροατές, να παρουσιάσω και μερικά έτσι βίντεο κλιπς δικά σου, με συντομία να δουν και φίλοι ακροατές. Άρχισες το ελληνικό τραγούδι τη δεκαετία του 70. Όχι ακριβώς. Τέλος του 70. Τέλος του 70, ναι, τέλος του 70 έγινα γνωστός με κάποιο τραγούδι από μια εκπομπή έτσι τηλεοπτική, ένα διαγωνισμό τραγουδιού, ας πούμε. Ναι. Και από εκεί με διακρίθηκα εκεί πέρα, ας πούμε, και μου κάνανε πρόταση τρεις διαφορετικές εταιρείες. Επέλεξα τη μία, την EMI τότε, και κάναμε. Τώρα πόσα τραγούδια, πόσο δυσκολίες έχεις βγάλει από τότε? Ήταν τα τέλη του 70, οι αρχές του 80. Ναι. Ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ, πόσους δίσκους έχεις βγάλει τώρα? Δεν θυμάμαι κι εγώ. Έχεις χάσει τον υπολογισμό. Πολλά τραγούδια έχεις βγάλει. Πολλά. Θα μπορούσα να έχω βγάλει και περισσότερα, δεν ήμουν ποτέ. Εγώ θα ήθελα να παίξω κάτι τώρα σε τακτούς χρόνους. Στον αέρα, έτσι, να παίξω κάτι, να δουν και φίλοι ακροατές.
Εδώ έχουμε ξαναπέξει πάρα πολλές φορές εδώ. Μια και είσαι εσύ εδώ στην περιοχή, θα το δεις και εσύ ο ίδιος. Ας παρακολουθήσουμε, αγαπητοί φίλοι, αυτό το βιντεάκι, το οποίο είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης από διάφορα βίντεο κλιπς. Είναι η αγάπη ένας σταθμός, κάθε φιλί κι ένας καημός. Κι εκεί που λες να είναι η χαρά, σου κόβει πίκρα τα φτερά. Οπωσδήποτε, Θέμη, αυτό το τραγούδι και αυτός ο εαυτός σου εκεί, σου είναι πολύ νέος εκεί. Ναι, βέβαια, πρέπει να ήμουν τότε 22-23 χρονών. 22-23 χρονών. Και ήταν στην κινηματογραφική ταινία με το Στάθη Ψάλτη. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, ναι. Τι θυμάσαι την ταινία αυτή? Βασικά καλησπέρα σας, βέβαια. Βασικά καλησπέρα. Θυμάμαι. Ναι. Συντοφόρο Βάρης. Να το ακούσω το τραγούδι αυτό. Καλησπέρα σας, γεια σας παιδιά. Πού να κάτσω? Πέρα, πέρα, πέρα. Δεν ρώτησα εσένα, το σώμα ρώτησε. Ναι. Για θέλεις να ξέρεις, Γιλέα μου, εγώ σήμερα, για το σάββατο. Έχουμε κι άλλα να παρουσιάσουμε εδώ, σε αυτό το βίντεο κλιπ. Είναι ειδικά μονταρισμένο για το Θέμη σήμερα. Πέφτει μια πόρα στη ψυχή. Κι εκεί που είναι όμορφη βραδιά, γεμίζει δάκρυα η καρδιά. Πονάμε όσοι αγαπάμε, για τη χαρά στη ζωή. Πες μου τώρα, αυτό ήταν παλιό τραγούδι σου και ειδικά για αυτή την κινηματογραφική ταινία με το Στάθη Ψάλτη, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Θα δούμε σε λίγο και τώρα τα τελευταία, τα οποία πρόσφατα εδώ και μερικά χρόνια πίσω είχα παρουσιάσει στην εκπομπή μου πάλι εσένα, ναι, με τον Παυλόπουλο στο Άρτσορ, αν θυμάσαι. Ναι. Το οποίο... ήτανε, όχι στην υγειά σας, ρε παιδιά, ήτανε το πάρτι της ζωής. Ναι, μπράβο. Ήτανε πάρα πολύ ωραία εκπομπή και να σου πω κάτι, ότι αυτή η εκπομπή άρεσε περισσότερο στον κόσμο από την υγειά σας, ρε παιδιά. Κρίμα που δεν υπάρχει το άλλο και δεν έχει αυτή την εκπομπή. Για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι σου ακόμα. Σοβαρά και απλά. Τσόντα ρε! Τσόντα ρε! Ποψάτης πάντα. Τελικά αυτή η ταινία πρέπει να έχει παιχτεί πάρα πολλές φορές. Ναι, ναι, έχει παιχτεί τη Σάφη Ψάλτη. Τώρα που να έρθει λίγο λίγο και έτσι ένα πρωί λίγο. Έχεις ωραία τραγουδάκια όμως, αλλά έχεις και ωραία ζεμπέκικα. Έχεις ωραίες επιτυχίες. Λόγω και ηλικίας τότε είχα ξεκινήσει με πιο... μοντέρνο τραγούδι. Μοντέρνο τραγούδι, ναι. Ναι. Εδώ, να πάμε τώρα πάλι πίσω να δούμε. Ωραία, έχουμε και άλλα να παρουσιάσουμε σε λίγο. Από το, νομίζω, από τον Παυλόπουλο που είναι το πρόγραμμα. Αλλά μέχρι να έρθει στο κομμάτι. Πες μου όμως... πώς άρχισες το τραγούδι? Τι ήταν αυτό που σε τράβηξε να γίνεις καλλιτέχνης? Πρώτα απ' όλα με τράβηξε και με... έτσι με... το κίνητρο ήταν αυτή ο θαυμασμός και η λατρεία έτσι στη φωνή του Στέλιου, του Καζαντζίδη. Αχα. Ακούγοντας τραγούδια του Στέλιου, μου ήρθε να τραγουδήσω.
σου ήρθε να τραγουδήσεις. Ναι, η επιθυμία αυτή. Και έτσι ξεκίνησα, ας πούμε, με αυτή την ιδέα από μικρή ηλικία. Πολύ μικρή ηλικία. Από όλα τα τραγούδια που έχεις βγάλει, ποιο είναι το καλύτερο σου τραγούδι που νομίζεις ότι είχε τη μεγαλύτερη επιτυχία, το μεγαλύτερο σουξέ? Μπορώ να πω ότι αυτό το τραγούδι έτσι που μου έχει... με ξαναέφερε πάλι, γιατί είχα μια... όχι απουσία, αλλά εν πάση περιπτώσει μια ψιλοαδράνεια έτσι στην πορεία μου, που ίσως να μην την ήθελα κι εγώ, αλλά έτσι έγινε, έτσι συνέβη, για κάποια χρόνια. Ένα τραγούδι το οποίο ήταν και η αιτία και με ξανάφερε κοντά στον κόσμο, το «Μα πού να πάω». «Μα πού να πάω». Του Ιωσήφ του Σερασίδη. Ναι. Ένας συνεργάτης που είχα τότε, έμπαιζε μπουζούκι για μένα, και έγραφε και τραγούδια, και είπα αυτό το τραγούδι. Αυτό είναι ένα από τα τραγούδια τα οποία είχε μεγάλη επιτυχία, και οπωσδήποτε και άλλα στη συνέχεια του. Νεκτάριο το «Δεν συμβάστηκες ποτέ», του Νίκου του Σταχταία το «Κενάμουνα», και άλλα πολλά, το «Που βρίσκεσαι». Και στην αρχή βέβαια είχα τις ψηλές πωλήσεις τότε που δεν υπήρχαν και πειρατικά αυτά τα κασέτες. Ναι, καλά, αυτά πάντα ναι. Υπάρχουν. Ναι. Όχι, από το πιο παλιά δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν. Αρχές του 80 που ξεκίνησα εγώ τη δισκογραφία. Δεν υπήρχαν οι πειρατές. Όχι. Πειρατές, όχι. Τώρα τι γίνεται, στο ίντερνετ τώρα τι γίνεται με τους πειρατές. Ναι, βέβαια, καλά. Εκεί γίνεται χαμός. Τότε ήταν και αυτό που να με όσοι αγαπάμε, το αγάπησε με κάποια τρόπο, τα οποία γύρω στο πλάι μου. Κατάλαβα. Ωραία. Για να δώσουμε για λίγο ακόμα από μια εκπομπή η οποία είναι από το... από το Α, που έχει πάει εκεί η εκπομπή στην Υγειά σας, βρες παιδιά. Πρόσφατη εκπομπή είναι αυτή. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Μα πού να πάω, από είσαι όλη η ζωή. Μα πού να πάω, που σ' αγαπώ τόσο πολύ. Εσένα θέλω μόνο. Σ' αγαπώ και χάνομαι στο πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι και λιώνω. Εσένα θέλω μόνο. Ωραία, λοιπόν, αυτό ήταν από το... Στην υγειά σας, δώσεις παιδιά, έτσι. Ναι, ναι. Ωραία. Να σου πω κάτι. Έχεις παρουσιαστεί σε πάρα πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, έτσι, από αυτού του style. Αργότερα θα δούμε και από το Alters μερικά τραγουδάκια, κάνα δύο τραγούδια. Πραγματικά έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο ποικίλο πρόγραμμα και πιστεύω ότι την Παρασκευή το βράδυ θα κάνεις μια θαυμάσια παράσταση με το λαϊκό τραγούδι και το χορευτικό και τα πάντα που θα θέλουν να ακούσουν οι φίλοι τηλεθεατές και ακροατές μας. Ναι. Πες μου, την Παρασκευή έχεις φέρει μαζί σου και άλλους τραγουδιστές, πώς είναι όλο το... Βεβαίως, έχω φέρει το Γιάννη το Γκάργο, που τον πιστεύω πολύ, φίλος, και μιανού φίλου μου γιος, ο οποίος είναι ταλαντούχος και υπόσχεται πολλά. Είναι θέμα χρόνου, βέβαια. Είναι μαζί και η Μαρίνα. Η Μαρίνα, τραγουδίστρια. Ναι. Η Μαρίνα μας. Μου διαφεύγει λίγο το Κωνσταντινίδο. Μπράβο.
Η Κωνσταντινίδου. Μαρίνα Κωνσταντινίδου. Ναι. Και τους μουσικούς στην ορχήστρα που έχουμε μαζί, τα παιδιά όλα. Όλοι μαζί είσαστε πόσο άτομα? Είμαστε 8. 8. Με καλή ορχήστρα. Ναι. Έτσι το πρόγραμμα αυτό που θα πλησιώσετε την Παρασκευή θα αποτελείται με ένα είδους χορευτικό, παρουσιαστικό, έτσι, ακριβώς, πρόγραμμα. Με τραγούδια όλων των ειδών. Από όλες τις εποχές που έχουν έτσι αφήσει το στίγμα του στο κάθε τραγούδι και έχει διασκεδάσει ο κόσμος αυτά, έχει περάσει καλά. Ναι. Τραγούδια τα οποία, και δικά μου τραγούδια βέβαια, τα οποία είναι γνωστά από το ξεκίνημά μου έως τώρα που έχω βγάλει στη δισκογραφία μου, και θα ας έρθει ο κόσμος να περάσει καλά, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι σίγουρος ότι εφόσον έχεις μαζί σου και όλη την μουσική, τους μουσικούς από την Ελλάδα και τα πάντα και άλλους καλλιτέχνες, ο κόσμος θα διασκεδάσει πάρα πολύ ωραία. Όπως είδαμε και προηγουμένως εδώ πέρα στην υγειά σας όλες παιδιά και στο άλλο που λέει το πάρε στη ζωή, θα το δούμε σε λίγο. Να σε ρωτήσω κάτι, Θέμη. Είσαι ένας καλλιτέχνης αγαπητός και προπαντός στο εξωτερικό πάρα πολύ αγαπητός, διότι τα τραγούδια σου ακόμα παίζονται και στο σταθμό μας. Ο σταθμός μας δεν είναι ο σταθμός που κλείνει τις σελίδες για όλους τους τραγουδιστές και πάμε στα νέα τραγούδια και τελείωσε η υπόθεση. Κατάλαβα. Ο σταθμός είναι αυτός που παίζουν τραγούδια ακόμα και την εποχή των 78 στροφών. Μπράβο, καλά κάνεις, γιατί... Φαντάσου τι τραγούδια παίζουμε. Οι αξίες και αυτά τα πράγματα, τα αξιόλογα... Παίζει σημαντικό ρόλο. Πρέπει να τα θυμόμαστε. Να κρατάμε, και... να κρατάμε όπως είδες εδώ στο αρχείο μας. Δεν πρέπει να τα θυσιάζουμε για κάτι. Ας είναι, το καινούργιο είναι καινούργιο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Αλλά δεν πρέπει να θυσιάζονται. Αλλά έχεις οι αξίες. Έχεις παρατηρήσει κάτι, ότι οι καινούργιοι τραγουδιστές τραγουδάνε τα δικά τους, καμιά ουσία επί το πρίζον, αλλά ο πάντα γυρίζουν στα παλιά. Με αυτά κάνουν ουσιαστικά τη δουλειά τους. Με αυτά κάνουν, με τα παλιά. Τη δουλειά μας. Yes. Με τα παλιά κλασικά τραγούδια τα οποία έχουν αγαπηθεί στις εποχές που μπορούσε ο κόσμος να αγαπήσει διαφορετικά, γιατί τα είχε ανάγκη. Τα είχε ανάγκη και τα βίωνε αλλιώς τα πράγματα και τα αγαπούσε πιο δυνατά. Τώρα τα τραγούδια αυτά που είναι, τα φτιάχνουν και έτσι με τέτοιο τρόπο ώστε να το ένα να διαδέχεται το άλλο. Είναι studio δηλαδή, type. Είναι εγώ τραγούδια έτσι στάδιο, ας πούμε, με type. Χρονική διάρκεια χ. Γιατί το εμπόριο τα θέλει έτσι ώστε να βγαίνει το ένα και να μην κρατάει τόσο πολύ για να διαδέχεται το επόμενο. Όπως γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το εμπόριο. Έτσι. Να σε ρωτήσω, Θέμη, μετά από τόσα χρόνια, πού βλέπεις το ελληνικό τραγούδι να καταλήξει? Και τώρα ακόμα, δηλαδή εκτός από αυτά τα λαϊκά, από τη σημερινή... τα τραγούδια που τραγουδούν μερικοί πια, που έχουν μείνει, τα λαϊκοί τραγουδιστές, που έχουν μουσικά στοιχεία λαϊκής μουσικής, ναι, δικής μας. Τα υπόλοιπα όλα μοιάζουν, λες και αν, ας πούμε, τα ακούς και φαντάζεσαι ένα ξένο στίχο, είναι σαν τα ξένα τραγούδια, τα αμερικάνικα, τα... Είναι φωτοκόπι, ναι, αντίτυπα. Λοιπόν, το μόνο που τα έτσι λιγάκι τα ξεχωρίζει είναι ο ελληνικός ο στίχος. Έχει και οπωσδήποτε τα αυθεντικά, τα οποία είναι αυθεντικά ξένα τραγούδια, είναι λίγο πιο μπροστά και λίγο πιο τέλεια, πιο τελειοποιημένα και πιο σύγχρονα από τα δικά μας, που είναι κόπη, ας πούμε. Ναι, δεν ναι. Κατηγορώ, αλλά λέω την αλήθεια, την πραγματικότητα, έτσι είναι. Ναι, έτσι πάει η δουλειά. Άλλη τεχνολογία σημερινή και άλλη η χθεσινή. Και άλλες οι αγορές. Αλλά να σου πω κάτι όμως, Θέμη. Ότι εδώ παίζω τραγούδια από τραγουδιστές. Βεβαίως δεν βλέπεις όπως ήταν παλιά, που παλιά είχα το στούντιο ένα turntable, pick-up εδώ δεξιά και ένα αριστερά. Και έβαζα τους δίσκους και μπαμπαμ, τους έκανα και τους έπαιζα στον αέρα. Σήμερα είναι όλα, δεν βλέπεις ούτε CDs ούτε τίποτα. Μονάχα το board και είναι όλα computerized. Αλλά έχουμε ντουμπάρει όλα τα τραγούδια μας, 78 στροφών, 45 στροφών, τα πάντα μέσα στο κομπιούτερ. Εκεί διαλέγουμε, ας πούμε, και το κομπιούτερ τα διαλέγει και βάζουμε τα πράγματα, τα τραγούδια που θα παίξουμε.
Αλλά όμως οι τραγουδιστές, οι παλιοί, γεννιότανε τραγουδιστές. Οι σημερινοί όμως φωνή δεν έχουν, αλλά τους δίνουν τη φωνή. Το κατάλαβες αυτό? Κοίταξε, ας σου πω τώρα. Παίζει σημαντικό ρόλο. Σκέψου τον Νίκο Σογουναρίδη σε εκείνη την εποχή, το 50, το 40, πότε ήταν, που ο άνθρωπος τραγούδαγε με ένα δίσκο από κερί. Χωρίς μικρόφωνο, χωρίς τίποτα. Και μια κιθάρα. Και είναι κάτι... Εγώ θα σου πω τώρα κάτι άλλο. Ότι παλαιότερα γινόντουσαν τραγουδιστές, καλλιεργούσαν τη φωνή τους και γινόντουσαν γνωστοί τραγουδιστές, φίρμες, εν πάση περιπτώσει, και αυτά και αυτά. Από το χάρισμα που είχαν. Ούτω καθεξής. Στην εποχή μας τώρα, μπορώ να σου πω, γίνονται πρώτα φίρμες και μετά πάνε σε δασκάλα και μαθαίνουν σιγά σιγά να τραγουδάνε καλύτερα. Α, έτσι πάει. Πώς. Κάπως έτσι είναι. Ναι. Νομίζω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Έχω ακούσει εγώ πολλούς που λένε πάω στη δασκάλα. Για να μάθει να τραγουδάει. Και λέω, τι, μα μαθαίνεις καμιά γλώσσα? Όχι, λέει, πάω να κάνω φωνητική. Καλά, τώρα το θυμήθηκες να κάνεις φωνητική. Τώρα που έγινες φρήμα. Για να περάσουμε σε ένα ακόμα τραγούδι του, είναι από το... Τώρα θα έπρεπε να διδάσκεις, να κάνεις εσύ μαθήματα τα τραγουδιού. Yes. Να δούμε από το Alter τότε. Αχ, αυτό το Alter. Είμαστε... Κάνουμε τη διαφήμιση του Alter. Το Alter είμαστε το μόνο στον Αμερική που μεταδίδαμε το Alter. Κάποια συνεργασία με τον Κούρη. Και φανείτες και αυτός και φανείτες και εγώ, ξέρεις, είχαμε καλή συνεργασία. Τώρα είναι το κόντρα. Γι' αυτό μας είστε. Αλλά να σου πω κάτι, αυτές οι εκπομπές που έβαζα, τις μαγνητοφωνημένες, όλες οι εκπομπές σχεδόν, είναι φανταστικές εκπομπές. Γλεντζέθηκες. Ωραίες εκπομπές, βέβαια. Να ακούσουμε. Κριτική και ακτινό, μορφωνιά με μορφώνιο, σφίγγει θάσα τον ουρανό. Ήταν απάρο και ψαρά, με τον ήλιο για ψαρά, και βαρκάρι τώρα βγαίνω. Καλό κεράκι μου, τι να πω. Μάτω μεράκι μου, πώς να το πω. Πες μου σ' αγαπώ για να βγω με μια βαρκά τα σιά. Άστρο να σου βρω και σταυρώ απ' τα δώδεκα νησιά. Κάθε φίλη και ένας καημός, και τι βουλές να η χαρά σου κόβει πίκρα τα πέρα. Φωνάμε όσοι αγαπάμε, για την χαρά μες στη ζωή είναι ακριβή. Έτσι είναι πάντα η αγάπη. Don't
μια φορά στην ψυχή. Και εκεί που είναι όμορφη βραδιά. Λοιπόν, αυτές οι εκπομπές είναι εκπομπές που θα μείνουν αιώνια εδώ στο κανάλι μας. Του Άλτερς. Είναι το κάτι άλλο. Θέμη, τι να σου πω. Όχι μόνο εσύ, αλλά όλοι οι τραγουδιστές, ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Όχι, υπήρχε πολύ κέφι τότε. Που παρουσιάζανε και τα πάντα. Ξέρεις, παίζει σημαντικό ρόλο αυτό, διότι... διότι δεν βγάλουν τώρα τέτοιες εκπομπές πλέον. Εκτός από το «Στην υγειά σας, παιδιά», ας πούμε, και, όπου, και αυτή αρχίζει να χαλάει, ξέρεις. Αλλά του άλλου οι εκπομπές που έκανε παλιά ήταν 100% λαϊκές εκπομπές. Ήταν έπαιρνε στους τραγουδιστές του κόσμος. Ήταν λίγο πιο... στο λαϊκό, ξέρεις, στο γλεντζέδικο. Πιο ελεύθερο, έτσι, με την έννοια... πιο αυθόρμητες, μπορώ να πω, δεν ξέρω. Ναι, κρίμα σου που έκλεισε αυτό το κανάλι. Κρίμα σου που έκλεισε. Κρίμα σου έκλεισε, εντάξει, ο καπετάνιος. Ο καπετάνιος. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555. Για τους φίλους και φίλες που θα θέλουν να μιλήσουν με το Θέμη Αδαμαντίδη, έτσι να πει ένα καλησπέρα κάποιος, κάποια. Ξεσηκωθείτε όλοι σας, όλες σας, ελάτε στο μεγάλο το χορό που θα γίνει την Παρασκευή αυτή. Ξέρω ότι είναι και εκκλησία για το υπόρτη χαιρετισμοί. Μετά από την εκκλησία, 8 ώρα τελειώνει η εκκλησία, ελάτε κάτω. Κατευθείαν δίπλα στο χορό, να περάσετε και να διασκεδάσετε καλά μαζί με το Θέμη Αδαμαντίδη. Πρώτη φορά στην περιοχή μας, στη Φλόριδα και στην Αμερική. Μετά από τόσα χρόνια, Θέμη, κάποια κροάτρια μου λέει, προηγούμενος, ρώτησε, λέει, το Θέμη, όταν είναι πιτσιρικάς, περούκα φοράγες? Όχι περούκα. Όχι, ρε παιδιά, και περούκα. Τι το μαλλί που είχες, πώς τώρα, ας πούμε, Πόσο χρόνο είναι αυτή η κυρία που ρώτησε? Α, δεν μα, αυτό είναι τώρα το θέμα. Αυτό το θέμα. Άνοιξα την ηλικία. Θα της έλεγα ότι η πιο σωστή απάντηση, πιο εύστοχη. Αλλά εάν είναι μικρή, ίσως να μην ξέρει ότι τότε τα αφήνανε τα λίγο πιο μακριά. Ήτανε και της μόδας. Ήτανε κάπως, ναι. Ναι. Αν είναι πιο μεγάλη, αναρωτιέμαι γιατί ρωτάει, αφού... κάποια μικρή, γιατί εδώ πέρα στο Facebook οι παιδοποίησαν όλες μικρές, ας πούμε, κάτω από 50 κτλ. Ναι. Τέλος πάντων. Μπάς περιπτώσει, ήταν Yes. Ήτανε τότε, εντάξει, είχα έτσι τα μαλλιά και... Λοιπόν, θα δώσω και ένα εισιτήριο έξω, στο ακροατήριό μας. Μερικά εισιτήρια, μια και σήμερα που παίρνω ο Θέμης κοντά μας. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Μ' ακούτε, κύριε Γελάτο. Γεια σας, τι κάνετε? Γεια σου, καλά. Α, Θέμη, για φορέσεις τα κόκκινα ακουστικά. Η μεγαλύτερη διαφήμιση σήμερα για τον κύριο Δαμαντίδη είναι να τραγουδήσει ένα τραγούδι του, να μας βάλει ένα τραγούδι του Καζαντζίδη. Γιατί ο κύριος Αδαμαντίδης είναι φέμιος από τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Αχα. Ναι. Μάλιστα. Ένα τραγούδι του Καζαντζίδη, νομίζω ότι όσοι δουν εδώ στην περιοχή, είμαστε και λίγο μεγάλοι, λατρεύαμε και τον Καζαντζίδη. Νομίζω ότι θα είναι η καλύτερη διαφήμιση απόψε για τον κύριο Αδαμαντίδη. Καλό να το βάλεις έτσι αυτό. Όσο για την κυρία που για τα μαλλιά, πρέπει να ξέρει ότι όσο μεγαλώνουν οι άντρες τα χάνουν. Α, μπράβο. Όχι, δεν τα έχει χάσει τα μαλλιά, μια χαρά ήταν μαλλιά του ανθρώπου. Είπαμε να κάνουμε ερωτήσεις, όχι να κάνουμε. Κοίταξε, απλούστατα αυτή ρώτησε, γιατί χθες ο Θέμης. Τι έπαθε, τι ερώτηση ήταν αυτή? Κοίταξε, ο Θέμης, άμα κοίταξε το βίντεο στην αρχή, το Θέμης είχε ένα άφρο μια μαλλί. Εντάξει, δεν το πονέ με την κακιά έννοια, το εννοούσε, δηλαδή, πολύ έτσι, ας πούμε, ναι. Όλοι είχαν άφρο εκείνη την εποχή. Εντάξει, κυρία, ίσως να είναι μεγάλη. Λοιπόν, δεν μου λες, έχεις αγοράσει, έχεις αγοράσει. Ένα Καζαντζίδη διαφήμιση καλή για τον κύριο Δαμαντίδη. Καλώς ορίσατε, κύριε Δαμαντίδη, είναι καλός. Με ακούς? Ναι. Έχεις αγοράσει εισιτήριο ακόμα? Γεια σας, γεια σας. Με ακούς? Σ' ακούω. Έχεις αγοράσει εισιτήριο ακόμα? Δεν σ' ακούω. Δεν με ακούς? Εισιτήριο έχεις αγοράσει ακόμα? Όχι, δεν έχω αγοράσει ακόμα. Εντάξει, δώσε το όνομά σου, θα σου αγοράσει. Όχι εγώ, ο Θέμης θα σου δώσει ένα εισιτήριο τώρα. Θα μου δώσει ένα εισιτήριο, Θέμη? Θέμης, ναι. Πες το, ρε Θέμη, για αυτήν την φράση. Τώρα σοβαρολογείτε? Σοβαρολογώ, γιατί? Σοβαρολογείτε? Να έρθείτε να το πάρετε από... Θέμη, σ' αγαπάω. Από πού να έρθω, δεν ξέρω που είσαι στην κυρία. Κάτσε, θα ένα όνομα, μην θα έρθεις, το εισιτήριο θα σε περιμένει στην πόρτα. Δώσε το όνομά σου, σε παρακαλώ. Δήμητρα Πατρίκη. Δήμητρα Πατρίκη.
Ναι. Λοιπόν, το όνομα στον Τόκιο, ο κύριος Μητούλης, στην πόρτα, η Παπαρίτσα. Στο χόλ, έτσι, στο μεγάλο το χόλ. Στο μεγάλο χόλ, αλλά εκεί πέρα και θα είναι το όνομα σου και με το εισιτήριό σου, δωρεάν. Εντάξει. Έγινε, λοιπόν, χάρηκα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Γεια σας. Κυρία Δαμαντίδη, ευχαριστώ. Σας βλέπω όταν έρχομαι στην Ελλάδα, ακούω τους δίσκους σας. Γεια σας. Πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια. Αυτό το τραγούδι τώρα που μόνος σας... Καινούργια δουλειά. Αυτός είσαι εσύ. Ναι. Να μου το δώσω αυτό, για μένα είναι αυτός. Θα να πάω σε ένα διάφορο, ωραία. Ωραία, να τα ακούσουμε. Είναι μια καινούργια δουλειά, η οποία έχει παλιά τραγούδια του Στέλιου του Καρατζίδη, αγαπημένα, λατρεμένα, τα οποία τα είπα και τα έβγαλα πριν 2-3 μήνες εγώ στην Ελλάδα. Ωραία, να τα ακούσουμε. Και μια καρδιά. Πολύ ωραία. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Δεν τη δεύτερη φορά που θα έρθω για να ζήσω. Λοιπόν, ίδιος ο Καζατζίδης. Yes. Ο Μητούλης έβαλε τα δάκρυα. Είναι της παλιάς εποχής. Θα ήθελα να παρουσιάσω και τον Μητούλη αργότερα, γιατί ο Μητούλης είναι και πρώην πρόεδρος Παμακεδονικής. Ναι. Ήπατος πρόεδρος Παμακεδονικής. Μεγάλος ευεργέτης και αγωνιστής, ξέρεις. Ένα πράγμα όμως που πρέπει να πω είναι ο Μητούλης, από ποιο μέρος της Ελλάδας είσαι? Εγώ γεννήθηκα στην Αθήνα. Αθηναίος είσαι. Ναι. Βέρα Αθηναίος. Η μητέρα μου Αθηναία, ο πατέρας μου από Κο. Α, από την Κο, ωραία. Ναι. Για αλλά να πάμε... κράταμε Μικρά Ασία. Ωραία. Κρατάμε Σμύρνη και Λουκανασού. Για να πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Ναι. Λέγεται. Α, έφυξε αυτή η γραμμή που σας περιμένει. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου για να μιλήσουμε με το Θέμη Αδαμαντίδη είναι 727-725-5555. Τηλεφωνήστε τώρα. Και ο επόμενος θα πάρει και ένα ακόμα εισιτήριο. Δωρεάν είναι, εντάξει. Θα έρθει να δείτε ένα ωραίο σιό. Θα μας τραγουδήσει αυτό το βράδυ αυτό το τραγούδι, ε. Βεβαίως. Αυτά εδώ. Ακούστε. Και έχουμε και σωματείο του Καζατζιδεών εδώ. Ήρθα σαν ξένος στη ζωή και ξαναφεύγω ξένος. Αλλό. Λοιπόν, υπομονή. Χαίρετε, τι κάνετε? Χαίρετε. Από πού τηλεφωνάτε? Από εδώ. Μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Το εισιτήριο, πώς το είναι το εισιτήριο? Το εισιτήριο, να σου πω την αλήθεια, το διαφημίζω διαφήμιση. Α, έλα αυτό να σου πω τώρα. Αρχίζει από... Πού δεν έχεις τη μέσα εδώ? 75? Πόσο το συζητήριο? 85-95 έχουν μείνει. Έχουν μείνει τα συζητήρια των 85 και 95 δολαρίων. Εντάξει, ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλεις να ρωτήσεις το Θέμη τίποτα? Έλα, με ακούς. Όχι, ο Θέμης είναι, τον έχω δει, το Θέμη, το, στην Πύλο τον είχα δει το 2003. Α, μίλησε, σε ακούει. Μια καλή φωνή. Στην Πύλο, ε. Ναι. Λοιπόν, άκουσα, αγαπητέ φίλε, μια και τηλεφώνησες μέσα. Ο Θέμης σου δίνει εισιτήριο δωρεάν. Ακούς? Άσε ένα όνομα και στην πόρτα εκεί θα... Με άκουσες? Θα πεις το όνομα, θα το έχουν σημειωμένο. Θα έχεις ένα εισιτήριο δωρεάν. Με ακούς? Σε ακούω. Ποιο είναι το όνομά σου? Κέρδισες ένα εισιτήριο δωρεάν. Δεν πληρώνεις τίποτα, αλλά κάτω να διασκεδάσεις. Το όνομά μου είναι Βασίλειος Μαριάννης. Μα πώς? Μαριάννης. Έγινε στην πόρτα την Παρασκευή κατά τις 9 η ώρα που θες 8.30 ώρα θα είναι και το όνομά σου και θα πάρεις το εισιτήριο, εντάξει? Δωρεάν. Ευχαριστώ. Γεια σου. Να είστε καλά. Γεια σου. Πάμε στην άλλη τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Ναι, με ακούτε? Γεια σας.
Ναι, σας ακούω. Με ακούτε, κύριε Άγγελε? Ναι, σε ακούω. Ναι, είμαστε από εδώ, από στο Clearwater Beach. Α, στο Clearwater Beach, πώς πάμε εκεί κάτω? Ναι, ναι, πολύ ωραία. Παρεθεριστής είμαι εγώ, γιατί είμαι από Καναδά, κατοικί στον Καναδά. Πω πω πω, μου πες Καναδά και τώρα και παγώσα, ξέρεις. Μα Παναγίτσα μου, Καναδάς, κρύο. Ο Θωμάς ο Σάρας έχει παγώσει και μπορεί να βγει στην εκπομπή. Γι' αυτό το λόγο ήρθαμε προς τα εδώ. Καλά έκανες. Ήθελα να πω ότι είμαστε τυχεροί, δεδομένου ότι βρισκόμαστε εδώ πέρα και θα έρθουμε αύριο να δούμε, την Παρασκευή φυσικά. Α, ωραία. Να δούμε το Θέμη Αδαμαντίδη, τον οποίο τον παρακολουθώ από πολύ μικρός που ήταν, μια και είμαι και εγώ 68 χρονών, δεν το κρύβω. Ναι. Και θυμάμαι τα Βοριαδάκια, το πρώτο το τραγουδάκι, ένα από τα πρώτα τραγουδάκια, ίσως και το πρώτο που είχε βγάλει τότε. Θα σας φέρει αναμνήσεις πίσω. Θα μου φέρει αναμνήσεις, δεν θέλω να δοκανίσω τον χρόνο, απλά το να πω ότι είναι καλός και αυτά τα λόγια πιστεύω να το ξέρουν όλοι οι Έλληνες, διότι έχει αφήσει μεγάλη εποχή ο Θέμης. Ίσως να είμαι και τυχερός να τον γνωρίζω από κοντά την Παρασκευή μαζί με την οικογένειά μου. Βεβαίως, εκεί θα με... Δεν μου λες πόσα άτομα είσαστε από τον Καναδά. Και υγεία του και πάντα να έχει ευχαριστώ πολύ. Διότι χρειαζόμαστε ανθρώπους, τραγουδιστές σαν το Θέμη, ο οποίος είναι εξίσου και πολύ σεμνό παλικάρι. Είναι καλός. Δεν θέλει να του λένε ότι είναι ο καλύτερος, γι' αυτό δεν θα το πω εγώ, το ξέρουν όλοι. Αυτό, φίλε μου. Εντάξει. Ναι. Δεν μου λες τώρα, έχεις πάρει τα εισιτήριά σου ακόμα? Όχι, δεν έχω πάρει εισιτήρια. Θα σου δώσω δέμιση ένα εισιτήριο και σένα τώρα, μια και στη γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Και φέρε και την παρέα σου, οι υπόλοιποι πληρώνουν, αλλά εσύ είσαι σαμπέ. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς θα γίνει να έρθω να πάρω τα εισιτήριά μου, δηλαδή να πάρω εισιτήρια, όχι μόνο. Θα αγοράσεις, ας πούμε, θα κάνεις. Το όνομά σου ποιο είναι? Με λένε Γιώργο Ταταλιά. Ταφάλφα, Ταταλιά. Ταταλιάς. Ταταλιά, Ταφάλφα. Ταφάλφα, Ταφάλφα. Ταταλιά. Ταφ, αλφα, ταφ, αλφα. Ταταλιάς. Μάλιστα, ακριβώς. Οκ, λοιπόν, στην είσοδο, πόσα εισιτήρια θέλεις τώρα μετά? Θέλουμε 4 εισιτήρια. Οκ, στην πόρτα, κύριε Μητούλη. Στην πόρτα θα κόβουμε εισιτήρια, ε. Ασφαλώς, ναι. Λοιπόν, στην πόρτα θα πάρεις ένα δωρεάν ο κ. Ταταλιάς και άλλα 4 δωρεάν. Θα του τα δώσεις μεταπληρωμή. Άλλα 3. Άλλα 3, συγγνώμη. 3. Και αν βρω και άλλη παρέα, δεν τους φέρω. Από το Clearwater Beach, εκεί που κάνουν τα μπανάκια τους, κουβάλισε τους όλους επάνω. Τι κάθες. Ευχαριστούμε πολύ. Ήθελα να σου πω ότι περάσαμε και από το Ρόντο, αλλά τελικά την Παρασκευή μας πέρασε. Ναι. Αλλά ήρθαμε πιο κοντά εδώ σε εσάς που είναι και ζέστη κιόλας. Και έτσι βολεύει και εσάς καλύτερα. Ωραία. Εντάξει. Μ' ακούγε? Σ' ακούει ο ακροατής μου. Είσαι εκεί? Πάμε στην άλλη γραμμή, έφυγε. Πάμε στην άλλη γραμμή, λέγετε παρακαλώ. Ναι. Εμπρός. Ναι, γεια σας. Γεια χαρά. Θέλω να πω στο Θέμη ότι εγώ τον άκουσα, δεν τον είχα ακούσει ποτέ μου να τραγουδάει του Καζαντζίδη τραγουδιά, αλλά η γνώμη μου ακούγεται πολύ καλύτερα τον Καζαντζίδη, δεν μου άρεσε ποτέ ιδιαίτερο ο Καζαντζίδης. Αλλά είμαι θαυμάστρια του Θέμη, γιατί μου άρεσε πάντοτε η ρομαντική του φωνή. Ξαφνιάστηκα απόψε που τον άκουσα να τραγουδάει τραγούδια του Καζαντζίδη. Δεν το ξέρω ούτε και εγώ, να σου πω την αλήθεια. Τραγούδησε υπέροχα, γιατί και εγώ Αθηναία είμαι, ήρθα μεγάλη στην Αμερική. Και τον έζησα όταν ήταν ακόμα τότε νεαρός στα πρώτα του βήματα. Ήταν υπέροχος και εξακολουθεί να είναι. Μπράβο, Θέμη. Δεν σου φαίνεται καθόλου η ηλικία σου. Η φωνή σου κρατιέται υπέροχη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Μονάχα που, εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ λατρεύω και υπεραγαπώ έτσι τη φωνή του Στέλιου και αυτά. Εντάξει, δεν ήθελα να το ακούσω αυτό. Αλλά είπατε αυτό που αισθάνεστε. Εντάξει, συγγνώμη κιόλας που παρεμβαίνω έτσι με αυτόν τον τρόπο, να με συγχωρέσετε. Όχι, εσύ είσαι σεμνός. Εγώ λέω τη γνώμη και αυτό είναι το γούστο μου. Δεν μπορείς να μου αλλάξεις. Σωστά, Θέμη, κοίταξε. Ευχαριστώ πολύ. Το γούστο, οι ακροατές πάντα έχουν δίκιο. Τελεία και παύλα. Ο πελάτης έχει δίκιο. Ο πελάτης έχει δίκιο. Ένα αυτό τώρα, κοίταξε, δεν μου λες εσύ έχεις πάρει εισιτήρια ακόμα? Όχι, δεν έχω. Κάτσε, δεν πάει έτσι ώρα η τηλεφώνη, θα μου σώσω κανένα εισιτήριο. Δεν γίνεται. Είναι εντάξει, κύριε Μητούλη. Εγώ απλώ ήθελα να μιλήσω. Εδώ στο όνομα σου. Να θυμηθούμε τα παλιά μα τα χρόνια, τα υπέροχα νεαρά μα χρόνια. Έτσι, αναμνήσεις. Για δώσ' το όνομά σου, σε παρακαλώ. Μαρία. Μαρία, τι?
Μαρία Παναγιωτούρου, έλα, με ξέρει. Πού να ξέρω, έχω κινέζικα, κοίταξε, έχω κινέζικα ακουστικά και αυτά διαμορφώνω, κοίταξε, ούτε φαίνεται καθόλου. Και δεν καταλαβαίνω τις φωνές. Παναγιωτούριο. Στην πόρτα φέρε και το σύζυγο, φέρε και το Βασίλη. Ο Βασίλης δεν είναι εδώ, θα είμαι εγώ με τον άντρα μου μόνο. Α, πού έχει πάει? Έχει πάει στο Boston. Α, γι' αυτό, εντάξει. Έγινε λοιπόν, στην πόρτα θα πάρεις το εισιτήριό σου το δωρεάν. Εντάξει. Πότε, την Παρασκευή? Την Παρασκευή, ναι. Ευχαριστώ πολύ, Θέμη. Συνέχισε ακάθεκτος, είσαι υπέροχος, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Είδες που πολλοί δεν ξέρουν για τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζίδη. Έβαλε ένα ακόμα Καζατζίδη. Για να, είναι και, και ο Μητούρος τώρα θα μου λέει Καζατζίδη. Τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου, έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα βήμα, δάκρυ δάκρυ θα με βρεις. Άκουε ρε παιδί μου, φωνή που έχεις. Καλά έχει η ακροατριά μας. Είχε δίκιο. Φωνιάρα αυτή. Καζατζίδης, κυρίες και κύριοι. Εγώ δεν το περίμενα όμως, Στέλιο. Α, μη Στέλιο, άκου τώρα. Όχι. Στέλιο, σημαίνει. Δεν περίμενα όμως. Εγώ πάντως εδώ, ερχόμενος εδώ, το βραδάκι μόλις φτάσαμε και μετά το βραδάκι πήγαμε και φάγαμε σε μια συνοικία εκεί που είναι όλα τα ελληνικά τα μαγαζάκια. Ναι. Και εκεί που τρώγαμε στον Κώστα, απέναντι ήταν ένα μαγαζί Ζορμπάς λέγεται. Το Ζορμπάς. Ζορμπάς. Α, ωραία. Και μου είπε ο φίλος μου εδώ την ιστορία. Ναι. Ο Γιάννης. Πήγε στον Τέλη. Που το είχε κιόλας για 3 χρόνια. Ναι. Το μαγαζί. Ο Χατζηλιάρης το είχε αυτά. Μου είπε μια ιστορία ότι πέρασε και ο Στέλιος ο Χατζηλιάρης από εκεί. Εκεί ήταν. Κάποτε, με τον Τζάρα. Κάποτε είχε περάσει εκεί και πήγα ας πούμε κοντά εκεί και αισθάνθηκα. Να σου πω κάτι, ο Στέλιος ο Καζατζίδης τον είχε φέρει εδώ πέρα ο Δημήτρη Τζάρας. Γνωστός στην Ελλάδα τώρα, ξέρω κάπου 85 χρόνια τώρα, ξέρεις, 90 πόσο είναι. Είμαι κλαρίνο, ξέρεις. Και μάλιστα μου έλεγε την ιστορία του, του Στέλιου Καζατζίδη, που είχε παντρευτεί στην Αμερική για να μείνει εδώ, στην Αμερική. Και η ιστορία ήταν τόσο δραματική που η γυναίκα που παντρεύτηκε τον είχε σπάσει στο ξύλο κάθε μέρα. Ξύλο, αλίπητο το Στέλιο του Καζατζίδη. Ήταν αληθινό αυτό. Μας τα έλεγε ο Τζάρας. Παιδί μου, είχαμε κάνει ιστορική εκπομπή εδώ για το Στέλιο Καζατζίδη. Πώς γίνεται αυτό? Από τη στιγμή που είχε κάνει το γάμο απλώς για να μείνει. Ναι, και μετά αυτό το κοπανάκι στο ξύλο. Τον ερωτεύτηκε μετά και... Τον ερωτεύτηκε και μετά αυτό τραγούδαγε στο Ζόρμπας. Και ξέρεις, χαμός γινόταν. Τέλος πάντων, πάμε στα τηλέφωνα. Πάει και αυτή η ιστορία. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Αγγελέ μου. Γεια σου, τι κάνεις από το Τέξας? Ειρήνη, ναι. Τι μου κάνει, Ειρήνη, πώς πάει το Τέξας? Χιονίζει, βρέχει, καλό καιρό έχετε? Μην τα ρωτάς, από εκεί που είχαμε όλο καλό καιρό, προχθές ήρθε πάγος, το πάγωσε, κλειστήκαμε στα σπίτια, δεν μπορούσαμε να περπατήσουμε έξω, χαμός. Αλλά σήμερα λιακάδα, χαρά Θεού. Σας έστειλε για εκεί από τη Φλόριδα εγώ, μείνετε ήσυχοι. Τι κάνει ο γιος, καλά είναι? Καλά είναι, αγόρι μου, καλά είναι. Έχω καιρό να το ακούσω. Βλέπω, έχεις το θέμη μας εκεί. Ναι. Τυχερή εσείς στη Φλόριδα που θα τον ακούσετε, ρε παιδάκι μου. Τι να κάνω. Αυτή η φωνή είναι από τις μεγαλύτερες φωνές, γιατί εγώ είμαι μεγάλη γυναίκα και τον είχα στην συμπάθεια από τα νεανικά μου χρόνια. Ήτανε, με ακούς? Ναι, με ακούμε.
γιατί τώρα ξέρεις τι, έχει μπλοκάρει η τηλεόρασή μου και δεν σας βλέπω. Δεν πειράζει όμως, συνέχιζε. Αλλά είμαι στο τηλέφωνο, ναι. Ναι. Λοιπόν, και τον συμπαθούσα γιατί πραγματικά ήταν μια πολύ πολύ ωραία φωνή, ήταν καλό παιδί με ήθος που όλα συντελούν για να εκτιμάσει έναν άνθρωπο. Εγώ του εύχομαι απόψε να έχει καλή επιτυχία, να τραγουδήσει τα ωραία του τραγούδια, να ευχαριστήσει όλους τους Έλληνες εκεί που θα πάτε και θα τον ακούσετε και να περάσετε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα. Φίλε, αγαπητέ Έλληνα Αδαμαντίδη, πολλά πολλά φιλιά από εμάς εδώ από την Αμερική, τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Σε αγαπάμε και εύχομαι να ξανάρθεις, όχι όμως μόνο για σήμερα, για τώρα, ναι, ναι, ναι. Σε λίγα χρόνια να ξανάρθεις και να έρθεις και σε άλλες πολιτείες. Βεβαίως, βεβαίως. Να καλώσουμε και στο Τέξας. Αγόρι μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και να έχετε υγεία όλοι σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία μου. Υγεία πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα. Υγεία, υγεία. Και απλώς έτσι για τον κόσμο να διορθώσουμε ότι δεν είναι απόψε, είναι την Παρασκευή το βράδυ. Όχι, απόψε, σου είπε που είσαι στον αέρα. Δεν ξέρω ακριβώς, γιατί δεν είμαι στη Φλόριδα. Που είσαι στον αέρα, σου εύχεται απόψε. Ενώ την Παρασκευή θα είναι. Ναι, ναι, ναι. Έγινε, γεια σας στο Τέξας και εσύ στον κόσμο εκεί. Γεια σου, παιδί μου, γεια σου. Γεια σου και κανόνισε εκεί, θα έρθω στο Τέξας, σε θα σας κάνω σαπράις. Α, μακάρι, μακάρι. Αμέ, ναι, το επιθύμησα. Πώς μπορώ να ξεχάσω το Τέξας που οδήγαγα τη μεγάλη, την Cadillac. Και πάνω σιγά εγώ με πιάνουνε 4 flat tires. Είχες τέτοιες επιλύσεις εδώ, πάνω σε, πάνω σε κάκτους. Όχι ένα, 4 ποδάφτα. Και μετά μου λέει και η κόρη μου, οι κόρες μου λένε, πώς μπορεί να ξεκάσουμε το Τέξας που μας έπιασε flat tires. Λάστιχο. Και τα 4. Όχι, τώρα όταν έρθετε εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εντάξει, μάλλον στον γυρισμό μας πήγα καλά, δεν πήγα, δεν είχα flat tires. Εντάξει, λοιπόν, χάρηκα από το Τέξας. Γεια σου. Και εγώ, Αγγελέ μου, γεια και χαρά σου. Γεια, γεια σου. Η επόμενη γραμμή. Ναι. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, αγαπητή μου φίλη. Τι κάνεις? Η Κέλλη είμαι από το Σπηλιώτικα, από Σαντορίνη. Τι από κάνετε? Τη Σαντορίνη. Πώς πάει εκεί το νησί των σεισμών? Το νησί που κουνιέται. Είστε καλά? Το νησί που έχει βράχια και το νησί που είναι ξακουστό σε όλο τον κόσμο. Σαντορίνη. Εννοείται θα είμαστε famous όλοι. Όλοι οι ξένοι ξέρουν το νησί μου. Αμέ. Μα κοίτα, μόνο οι ξένοι όλοι το ξέρουν. Yep. Λοιπόν, κάνετε? Μια χαρά, εδώ τον βλέπεις τον Θέμη στην οθόνη σου. Όχι, δεν το βλέπω. Α, γιατί έμαθα ότι είναι ο εκεί κοντά σου. Εύχομαι να έχει καλή επιτυχία για την Παρασκευή. Ευχαριστώ πολύ. Και εύχομαι να ξανάρθετε πάλι εδώ, γιατί η Φλόριδα δεν βλέπουμε πολλούς τραγουδιστές και πάση η Φλόριδα. Πάση. Εδώ πέρα. Ναι. Είναι ο δεύτερος τραγουδιστής που έρχεται μετά από τόσα χρόνια. Ναι, έχεις δίκιο. Στη Φλόριδα. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Και βλέπω ότι κακώς που δεν έρχονται από εδώ. Γιατί ο κόσμος είναι ακόμα. Γιατί το χωριό εδώ πέρα δεν αγαπάει κανέναν. Γιατί εμείς οι νεολαίες. Κάτσε, δεν θέλουμε το να λες πάμε αυτό. Να δούμε κάποιο τραγουδιστή. Μην το λες αυτό. Όχι, το χωριό δεν αγαπάει κανέναν. Ναι, 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 γιατί έτσι είναι. Μόνο μερικοί είναι. Γιατί εδώ θέλουμε να πάμε. Όλο το χωριό αγαπάει όλους τους τραγουδιστές. Τι λες, κυρία μου, τώρα. Θέλουμε να πάμε. Δεν το χωριό. Όχι, χαρά μας είναι που έχει έρθει ο Θέμης εδώ στη Φλόριδα, που έχουν όχι μόνο η νεολαία, θα χαρούν πάρα 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 πολύ. Και έτσι είναι. Ωραία, καλό βράδυ. Καλή επιτυχία. Γεια σου, γεια σου. Μια φορά μην το παίρνεις αυτό με την ακροάτρια μας. Το χωριό αγαπάει όλους τους τραγουδιστές. Γιατί, εγώ δεν. Θα σου πω ποιο το πρόβλημα όμως. Για να δώσουμε και μια απάντηση στο ακροατήριο, ότι η Φλόριδα δεν είναι Νέα Υόρκη. Η Φλόριδα δεν είναι Σικάγο, δεν είναι Τορόντο, δεν είναι Μόντρια. Εδώ οι τραγουδιστές πρέπει να καταλάβουν ότι έρχονται στη Φλόριδα, θα είναι οι τιμές καταβατικές. Δεν μπορεί να πληρώσει όλο 150 και 200 και 400 δολάρια το εισιτήριο για να πάει μέσα να δει. Έτσι δεν είναι, κύριε Μητουλή? Έτσι είναι, έτσι είναι. Εδώ έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν δουλεύουν. Είναι όλοι είμαστε στο beach. Αλλά Ελλάδα. Mm-hmm. Το κατάλαβες? Mm-hmm. Είμαι στη θάλασσα όλη μέρα. Όχι εγώ, καλά, yeah. Και εγώ πάω μαζί. Mm-hmm. Αλλά οι πλειοψηφία είναι στο beach. Ξαλεύουνε, καλά, δεν έχει δουλειά. Καλά κάνουν η ζωή να περνάμε και καλά. Αλλά ότι αυτοί δεν είναι ότι δεν δουλεύουν. Δεν είναι μόνο δουλειά. Αλλά περνάνε καλή ζωή. Αλλά δεν έχουν τα λεφτά που έχουν στην Νέα. Άλλο να δουλεύει και να βγάζει εκεί πέρα χιλιάρα κάτι εβδομάδα και να δώσει και 200 δολάρια το εισιτήριο που λέει ο λόγο. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα, λέγεται παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Τι κάνετε? Ο Υπουργό είναι αυτό, Αυτό έχει φάει πολλέ κραπαζιέ.
Πώς είστε, αυτός καλά. Αυτός επρόδωσε τον ελληνισμό ολόκληρο. Με την Τρόικα, Αδαμαντίδη, άκουτα. Έλα, κύριε Υπουργέ, λέγεται. Έλα. Έλα. Έλα, σε ακούμε. Okay, Αδαμαντίδη. Ναι, ναι, σε ακούει. Αδαμαντίδη, τι κάνεις. Καλά, Υπουργέ μου. Okay. Καλά είμαι. Έλα, εσύ. Που ήρθες στο town, σ' αγαπάει όλος ο ελληνισμός ιδιαιτέρως. Αυτό που το λέω εγώ είναι proof. Mm. Είναι καραντίνα, πούμε, γιατί όταν μιλάω μου λένε με τον Αδαμαντίδη και από πολλούς φίλους που συμπαθάνε ιδιαιτέρως και μου αρέσει πολύ η φωνή σου. Mm. Έχουμε σχεδόν διαφωνία. Έλα, Υπουργέ, τώρα, έλα, Υπουργέ, τώρα, μην μας την παίζεις τώρα και μας πέφτεις έτσι, δηλαδή, θα γίνεις και τραγουδιστής από υπουργός. Κοίτα, Αδαμαντίδη. Έλα, Χρήστε και Παναγία. Και είχα συναντήσει το Ζαμπέτα στο πεζοδρόμιο. Ναι. Και του τραγουδάω ένα τραγούδι δικό του. Μου λες, ποιος είσαι. Του λέει ο Τζούνιορ, του λέω, ο Ζαμπέτας. Μου λέει, έλα το βράδυ να τραγουδήσουμε μαζί μου, λέει. Με το Δημητροπάνου, με τη Σακελαρή, όλους τους έχω γνωρίσει και θέλω να πάμε. Και με πολλούς άλλους. Μ' αρέσει το τραγούδι όταν είναι ωραίο, έχει μουσική ωραία. Είναι απολαυστικό, χορευτικό και μ' αρέσει να το χορεύω. Αλλά το τραγούδι πάντα που είσαι διαφήμιση και τι να κάνω να πούμε είναι ο έρωτας. Είναι το κάτι άλλο. Θα είμαι εκεί κάτω το κάτι άλλο, ανεπανάληπτο. Θα είμαι την Παρασκευή να σε δω με την παρέα μου. Έγινε, Υπουργέ μου. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε, για χαρά. Για χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Τουρκιστάνη. Έλα, σου είδε. Έπεσε σε λαθασμένη γραμμή. Πάρε αύριο τηλέφωνο που θα έχουμε συνδεθεί με το Τουρκιστάν. Τώρα είμαστε στο Ελλαδιστάν. Λέγεται, παρακαλώ, από την Τουρκία. Λέγεται, παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα, από Γερμανία. Καλησπέρα. Είμαι ο Γκάς από το Μαϊάμι. Μαϊάμι, πώς μπλέχτε, καλά παιδί μου. Τώρα έχω μπλεχτεί εδώ πέρα. Γερμανία, Μαϊάμι, εντάξει. Γεια σας, παιδιά, στη Γερμανία, μην το ξεχάσουμε πάλι. Έλα, τι κάνεις, Γκάς από το Μαϊάμι. Καλά, καλά. Με παίρνεις τώρα με το Άιουάν. Σε μέσα στο ακριβώς στη Γερμανία που τηλεφωνάει κάθε μέρα. Δεν πειράζει, όμως, εντάξει, έγινες όλοι. Θέλω να πω μια καλησπέρα στον Θέμη τον Αδαμαντίδη. Ναι, και θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι μέσα από όλα αυτά τα χρόνια έχεις μια αυθεντική φωνή. Δηλαδή δεν παίζει, δεν πάει like a roll coaster. Και πραγματικά έχω πάθει πλάκα με τα τραγούδια που τραγουδάς του Στέλιου του Καζαντζίδη. Mm-hmm. Δηλαδή είναι αξιοθαύμαστο. You're amazing, man. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Ευχαριστώ. Ναι, ναι, και εγώ το άκουσα τώρα. Είναι δηλαδή ή το Στέλιο ακούς ή τον Θέμη, κάπου μπερδεύεσαι, εγώ μπερδεύτηκα. Mm. Θέλω να σου πω ότι σου εύχομαι κάθε επιτυχία την Παρασκευή και κάθε επιτυχία γενικά στη ζωή σου. Mm. Εγώ σε θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς τότε, okay. Mm. Και πραγματικά έχεις μια πολύ πολύ ωραία φωνή. Μπράβο σου, and God bless you, man. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υγεία να έχουμε. Ευχαριστώ για τα ωραία σου λόγια. Άγγελε, ναι, εδώ την επόμενη φορά που θα πάρω τηλέφωνο δεν θα πάρω από το Άιρουάν, θα πάρω από το Μαϊάμι. Έλα, εντάξει, κοίταξε. Οι Έλληνες εκεί πέρα είναι καλοί, είναι δική μας όλη στη Γερμανία. Ανεσκέτως τώρα έρχεται πρόβλημα, ας πούμε, η Χιλάδα με την Γερμανούς, άλλο η Γερμανία και άλλο οι Έλληνες. Με καταλαβαίνεις, ξέρετε. Ακούς, με ακούς. Εμείς αγαπάμε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Είναι όλοι δικοί μας οι Έλληνες. Συμπατριώτες είμαι. Δεν νοείται άμα τώρα έχουν πρόβλημα με την Ελλάδα, τι θα κάνουμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, χάρηκα από το Μαϊάμι. Κρίμα που δεν είσαι εδώ να έρθεις στη βραδιά αυτή. Κώστα, με ακούς, Μαϊάμι. Έκλεισε. Πάει. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Άσε, δεν μπορούμε να περιμένουμε. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Η ώρα είναι 6 και 33 λεπτά. Ναι. Τηλέφωνο, λέγεται, παρακαλώ. Ναι, θέλω να συγχαρώ τον Θέμη. Πάρα πολύ ωραία φωνή. Μου θύμισε τον Καζαντζίδη. Μου άρεσε ιδιαίτερα ο Καζαντζίδης. Και ξέρεις, δεν τραγουδούσε μόνο
και ελληνικά τραγούδια, τραγουδούσε και τουρκικά τραγούδια. Και εβραϊκά. Και εβραϊκά. Και τουρκικά, το Benim Güzel Manolya, τουρκικά τραγούδια. Το θυμάμαι το Benim Güzel Manolya και ήταν πολύ αγαπητός και στο μικρασιατικό στοιχείο και είχε τραγουδήσει και στην Κωνσταντινούπολη πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι. Όταν ζούσα εκεί, είχε έρθει μερικές φορές στο Μπουγιούκ Μαξίμ και σε άλλα ελληνικά κέντρα και πολύ στη Θεσσαλονίκη. Και λένε ότι ήταν από, δεν ξέρει κανείς, από προσφυγική καταγωγή, ήταν γύφτορ. Όχι, δεν ήταν. Ακού, ο Καζαντζίδης ήταν πόντιος. Πόντιος, ναι. Αλλά τραγουδούσε και ελληνικά και τουρκικά τραγούδια. Και εβραϊκά. Ναι. Και αιγυπτιακά. Αραβικά δηλαδή. Ναι. Αραβικά, ναι. Τραγουδούσε όλες τις φυλές, ήταν πολύ καλός τραγουδιστής και μπορώ να πω ότι ήταν ένας από τους πιο επιτυχημένους λαϊκούς τραγουδιστές σε όλο τον κόσμο. Ο Καζαντζίδης. Ακόμα. Ήταν πολύ φίλος. Δηλαδή ακόμα να φανταστείτε. Πολύ φίλος με τον Ζεκί Μουρέν. Πριν πεθάνει ο Ζεκί Μουρέν. Ναι, αν τον ξέρει ο Θέμης, ο Ζεκί Μουρέν ήταν ο ανώτερος τραγουδιστής της Τουρκίας. Πέθανε δυστυχώς από καρδιά, πάρα πολύ καλή. Και ήταν πολύ φίλη. Πόσο καιρό, τρία χρόνια, δύο, τρία χρόνια, τέσσερα, πόσο, όχι πολύ. Συγγνώμη. Πόσο καιρό είναι που έφυγε ο Ζεκί Μουρέν, τρία χρόνια. Ο Ζεκί Μουρέν πέθανε το 95-96. Α, τόσο πολύ, τόσο πίσω. Πολύ θυμάσαι, ήταν πολύ αγαπητός και στην Ελλάδα ο Ζεκί Μουρέν. Ναι, άκουγα τα τραγούδια, τα έχω ακόμα. Ναι. Λοιπόν. Πολύ, είχαν μεγάλες ορχήστρες, είχε κάπου 50 όργανα. Όπως μεγάλη φωνή. Βιολιά πολλά, πολύ ωραία μουσική. Όπως μεγάλη φωνή είναι και ο Μπουλέν Τερσόε. Ο Μπουλέν Τερσόε μάλιστα. Που έκανε εγχείρηση, είναι ξέρεις. Εντάξει, ναι. Έγινε γυναίκα, είχε κάνει αλλαγή φύλου. Ναι. Ο Μπουλέν Τερσόε μάλιστα. Ωραία. Μεγάλη φύρμα τώρα. Χάρηκα πάρα πολύ, συγχαρητήρια. Μπράβο. Ωραία, πολύ, για ωραία, πολύ ωραία τραγούδια. Να έρθεις στο την Παρασκευή να τον δεις από κοντά. Αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο. Μεθαύριο, ναι. Μεθαύριο, τι κάθες. Θα εδώ είναι λίγο. Τι λίγο είναι. Δηλαδή. Θα έρθει να χορέψει καλά ζεμπέκικο. Άτσο. Να σε δει και ο κόσμος, ο κύριος καθηγητής. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή επιτυχία. Γεια σου, Γεια σου. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ο Καζαντζίδης ήταν χασικλής. Καλά, εντάξει. Και εσύ τι είσαι. Λέγεται παρακαλώ η επόμενη γραμμή. Ναι, γεια σας, έχετε τικέτα. Αν έχω ντικέτα, βεβαίως έχω ντικέτα. Το όνομά σου Άγγελος είμαι. Ναι, πώς είναι τα εισιτήρια για να πάμε στον ΕΣΕΝ. Τα εισιτήρια πώς είπαμε είναι 75 είπαμε. 85 τώρα έχει εισιτήρια διαθέσιμα. 85, ορίστε. 85 τι τραπέζι. Το όχι το τραπέζι, το άτομο. Ναι, τραπέζι είναι 85 το άτομο αυτό νομίζω. Τραπέζι, θα έχει τραπέζι. Τραπέζι, θα έχει τραπέζι, βεβαίως, αλλά να έχει τραπέζια. Okay, δεν θα σε όρτια. Καλά που θα χορεύεται όλο το βράδυ, anyway. Γιατί εδώ ο Θέμης έχει ας πούμε άσχημο σκοπό. Εννοώντας με την έννοια, όπως πληροφορήθηκα και από άλλες περιοχές, ότι δίνει μεγάλο κέφι. Και άμα θα ακούσετε και αυτά τα τραγούδια. Διώξα να μην καταστραφώ. Την έδιωξα μήπως τη λησμονήσω. Τη χώρισα τι πάθος φοβερό. Δεν μπόρεσα μια άλλη να αγαπήσω. Την έδιωξα να πάει μακριά μου. Τα 27-725-55-55 είναι 6 και 37 λεπτά. Για λίγο ακόμα θα έχουμε τον Θέμη Δαμαντίδη εδώ. Είναι ωραίος δίσκος αυτός. Τον είχε στην τσέπη του και τον έκανε δώρο στο σταθμό. Και όταν εννοούμε δώρο στο σταθμό, αυτός ο δίσκος θα μπει στο κοπί του για να παίζει τα τραγούδια του και θα μπερδεύονται και οι ακροατές μας. Θα μου λένε, Άγγελε, μεθυσμένος είσαι.
Τα ακούω αυτά, ξέρεις, γύρω στον Καζαντζίδη. Μου λέει, αυτός δεν είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Καζαντζίδης, θα μου λένε οι ακροάτες. Ξέρεις, γίνονται αυτά τα πράγματα. Πάμε στο τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ. Ναι, δεν πρόλαβα να το απαντήσω αυτό. 727-725-5555. Βεβαίως, η πολύ, πολύ καλή φωνή του, Θέμη Αδαμαντίδη στο ιστορικό Καζαντζή στα τραγούδια. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Έλα, καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, αγαπητέ φίλε. Καλησπέρα και στο Θέμη. Είμαι και εγώ ένας ακροατής που έβλεπα από του Ψάλτη τα έργα. Πολύ παλιά. Από του Ψάλτη τα έργα. Τα έργα, ναι. Όταν πρωτοέβγαινε ο Θέμης. Και τώρα βέβαια και εγώ εκπηρεάζομαι λιγάκι με τα τραγούδια του Καζαντζίδη. Κάποιος στο 85, ένας Λεωνίδας Βελής. Ο Λεωνίδας Βελής, yes. Εσέμι. Ναι, από τη Θεσσαλονίκη. Είχε πάρει μερικά τραγούδια του Καζαντζίδη. Βεβαίως. Αλλά σαν και εσέ, δεν πιστεύω να τα κατάφερε. Εντάξει, ο Λεωνίδας είχε δυνατή φωνή, είχε ένταση, είχε ένταση πολύ, είχε... ναι, σταμάτησε λιγάκι το τραγουδί για κάποιο καιρό, επειδή είχε κάποιες κακοτυχίες στη ζωή του, έχασε τη γυναίκα του. Γιατί δεν τον είχαμε ξανακούσει πλέον. Έχασε τη γυναίκα του, ναι. Αλλά μου θύμισε και εκείνος λίγο το βέβαια. Αλλά εσύ πάντως μου έκανες μεγάλη εντύπωση, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ μυθικός. Μπράβο σου. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πάρα πολύ. Την άρθρο. Θα καταμείνω στο βίντεο την Παρασκευή. Λοιπόν, έγινε. Γεια χαρά. Έγινε, γεια χαρά. Παρακαλώ. Πάει το αυτή μου. Καμιά φορά σημαίνει αυτό. Τα τηλέφωνα μπαίνουν στο hold. 727-725-5555 τα τηλέφωνα μας. Ακούστε. Α, και άλλη γραμμή. Λέγεται παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. 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 Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αδαμαντίδη, αν ξέρει ένα κομμουνιστικό θέμα να αφιερώσει στην ελληνική κυβέρνηση. Εάν ξέρει ένα κομμουνιστικό τραγούδι. Ναι, δεν ξέρει. Δε τι κομμουνιστικό σου. Δεν ξέρουμε. Και από την Κεσαριανή είμαι εγώ. Στην Κεσαριανή μεγάλωσα. Για πες μου, ένα θέλω να τα αφαιρέσω στην κυβέρνηση της Ελλάδας. Στον Τσίπρα. Τώρα... Σε όλους τους. Αυτός που είναι τώρα δεν ξέρουμε ακόμα. Άσε, ας τον δοκιμάσουμε να δούμε. Δεν ξέρουμε αν είναι κομμουνιστής ακόμα. Δεν πειράζει. Μήπως δεν είναι κρυφοκομμουνιστής, κρυφοκαπιταλιστής. Δεν είναι κομμουνιστής. Πώς έγινες εσύ, κύριε Άγγελε, πώς έγινες εσύ κομμουνιστής, κύριε Θεό. Είναι, δεν εγώ. Ξέρεις τι παθαίνουν αυτοί είναι, οι είναι, δεν είναι κομμουνιστής, έχει το δικαίωμα να μας αποδείξει κάτι κι αυτός. Γιατί αυτό είναι. Όλοι οι προηγούμενοι νιώσαμε την προδοσία έντονα, πολύ έντονα. Ναι, το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλοι οι προηγούμενοι, λέω και πάλι, πολύ καθαρά και κατανοητικά, μάλλον πολύ, πολύ καθαρά το λέω, ότι οι προηγούμενοι μας έκαναν και νιώσαμε αρκετά έντονα την προδοσία. Αυτός ο καινούριος που βγήκε έχει δικαίωμα να μας αποδείξει κάτι, να δείξει και αυτός έχει όλο το δικαίωμα αφού τον επέλεξε ο λαός. Εγώ μαζί σου είμαι και με την κυβέρνηση. Εντάξει. Αλλά αυτό που είπα κάτι για τον Άγγελο, γιατί ο Άγγελος... Καλά. Βάλε κανένα κομμουνιστικό τραγούδι. Όχι, κοίταξε, εγώ πάντα βάζω κομμουνιστικά τραγούδι, δεν τα έχω παίρνει χαμπάρι, αλλά εγώ τους λέω το εξής. Εγώ είμαι καπιταλιστής. Α, έτσι. Βέβαια, το λέω. Σηκώνομαι τώρα και φεύγω. Να κάτσε και φύγεις. Λοιπόν, αλλά έχω πάρα πολλούς φίλους κομμουνιστές. Πού θα πληρωθώ. Λοιπόν, ο καπιταλιστής. Εγώ είμαι σε κάποιο καπιταλιστικό κράτος και είμαι καπιταλιστής. Άκρο. Δεν πιστεύω στην ιδεολογία του κομμουνισμού, του σοσιαλισμού. Δεν πιστεύω, ακούστε Θέμη. Δεν πιστεύω στην ιδεολογία των τεμπέλιδων. Το κατάλαβες αυτό. Ναι. Δεν πιστεύω σε αυτό. Εγώ θέλω να δουλέψεις. Όπως εσύ δουλεύεις. Ναι. Και δουλεύεις σκληρά. Μια ζωή από μικρό που το είδαμε εδώ πέρα το βίντεο. Δουλεύεις μια ζωή. Ναι. Δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα να σου δώσει λεφτά ή να πάρεις τον κόσμο έτσι. Δουλεύεις. Όπως και εγώ τρέχω. Όλοι γιατί τρέχουν. Το Κομμουνιστικό Κόμμα χαρίζει λεφτά μόνο. Δεν πρέπει να δουλεύεις. Οι σοσιαλιστές και αυτοί έτσι λένε, αλλά αυτούς παίρνουν. Δεν χαρίζουν. Παίρνουν. Αλλά μια φορά είπα με τον Τσίπρα, να βάλουμε και λιγάκι πολιτικά, όχι για πολύ, ότι ο Τσίπρας κάνει μια καλή προσπάθεια.
Αυτό και πιστεύω. Εγώ το εκτιμώ αυτό. Αυτό πιστεύω και αυτό εγώ. Αυτό ο ακροατής λέει. Καλά, έγινες κομμουνιστής. Δεν έγινα κομμουνιστής. Είμαι καπιταλιστής, αλλά όταν βλέπω μια καλή προσπάθεια από έναν άνθρωπο, δεν έχει σημασία αν είναι κομμουνιστής, αν είναι δικτάτορας, ό,τι και να είναι. Ένα πράγμα. Έλληνας, παιδί μου. Εφόσον είσαι Έλληνας και προσπαθείς, θα κάνεις κάτω για την καλή Ελλάδα και εγώ μαζί. Τη δία και Παύλα. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε παρακαλώ. Καλή επιτυχία. Γεια σου. Έχει να πει τίποτα σε Θέμη. Ναι, καλή επιτυχία να έχει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, ευχαριστώ πολύ. Θα το δει το βράδυ. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου ότι το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, υγεία να έχουμε. Ωραία. Να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να είσαι πάντα γερός και δυνατός και να έρχεται ξανά πάλι στο τόπο Springs. Ευχαριστώ πολύ, κύριε μου, ευχαριστώ. Γεια χαρά. Να είστε καλά. Η επόμενη γραμμή λέγεται παρακαλώ. 727-725-5555. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Ναι. Ναι, χαίρετε. Ναι, χαίρετε. Τι κάνετε, καλά. Καλά, εσείς. Ωραία. Καλώς τον εδέχτη στον τραγουδιστή. Μάλιστα. Και άκουσε. Τώρα, θα σου πω τώρα για αυτά που είπα τώρα τελευταία. Αλλά αν έχει το τραγούδι, το ένα άλογο μαύρο και το άλλο άσπρο, μπορεί να το... Ένα όμορφο αμάξι με δύο άλογα. Ένα ναι, όμορφο αμάξι, ναι. Ναι. Που το λες, αλλά κοίτα, όσοι ήσαν μεγάλοι, μόνο ο Ανδρέας Παπανδρέος που έκλειψε ως μεγάλος και αυτό. Οι άλλοι τα κλέψαν γύρω-γύρω. Ακούω. Ναι, σ' ακούμε. Τα γύρω-γύρω τα κλέψαν όλοι οι άλλοι. Αυτά τα γύρω-γύρω είναι τα κορκοδυλάκια. Τα γύρω-γύρω είναι τα κορκοδυλάκια. Σαν ο... Κρόξ. Ο Τσοβόλας δώστα όλα, ο άλλος. Καλή μάρκα αυτή, Κρόξ. Ακούω. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Καραμαλής δεν έκλειψε τίποτα. Είτε όχι, και ο Σαμαράς έκλειψε. Άλλο γιατί τον εφαιρεθήκανε αυτά. Έτσι. Τώρα εσύ ξέρεις ποια είμαι. Δεν ξέρω αν ξέρεις. Ναι, ξέρουμε. Ναι. Η μάδρο έκλειψε πολλά. Γεια. 500 εκατομμύρια η μάδρο. Τα είχα εγώ όλα του Καζαγκύρη. Εδώ τα είχα. Αλλά τώρα εγώ τα έχασα όλα. Τι να σου κάνω, σοσιαλισμό θέλετε. Τι να κάνουμε, γεια. Σας την έφερα σοσιαλισμός. Αλλά εύχομαι να περάσετε καλά. Έγινε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή. Φασίστα. Κοίταξε, είναι ζωντανή εκπομπή. Και βγαίνουν όλοι τρελοί. Σαν το Σουηδό. Λοιπόν, ακούς Θέμη. Η μάδα ξέρεις ποια είναι. Η μάδα είναι η μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου. Στην Αμερική την αποκαλούν η mother, mother, η οποία πήρε 500 εκατομμύρια από τις τσέπες των Ελλήνων. Εδώ έχει γίνει χαμός στην Αμερική. Το μισό Τορόντο που με βλέπετε στο Τορόντο, όλες οι πολυκατοικίες και οι ουρανοξύστες ανήκουν στην αδερφή του Γιώργου Παπανδρέου. Κουβεντιάζει για πολύ χρήμα. Τέλος πάντων, σαν να την διασκεδάσουμε τώρα, όχι για πολιτικά σήμερα. Λέγεται παρακαλώ. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Από Φιλαδέλφια, καλώς τα δέχτηκε στο Θέμη. Γεια σας από Φιλαδέλφια. Το δεύτερο Καζαντζίδι μας. Ναι. Να περάσετε πολύ καλά την Παρασκευή, να γλεντήσετε όλοι μαζί. Κρίμα που δεν είσαι εδώ κοντά στην περιοχή, θα έρθει και εσύ και το βράδυ. Μου φαίνεται θα έρθει στο Atlantic City, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Μητούλη, θα πας στο Atlantic City. Ναι, βεβαίως. Ναι. Το Σάββατο. Λοιπόν, θα το δούμε εδώ τότε. 28. 28. Ναι, Φεβρουαρίου. Ότι το Σαββάτο, μεθαύριο. Αυτό Σαββάτο, κυρίες και κύριοι, μετά από τη Φλωρίδα θα είναι στο Atlantic City, Νέα Υόρκη, New Jersey και αυτές τις περιοχές που μας ακούνε. Πηγαίνετε. Πηγαίνετε. Ποιο το τηλέφωνο και τα τηλεφωνάκια για εισιτήρια. Λοιπόν, καλή αντάμωση, Θέμη. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να ακούσουμε το στελάρα μας. Βεβαίως. Γεια χαρά. Αυτά ξέρουμε εμείς. Όλα τα άλλα ας τα αφήσουμε για τους άλλους. Βέβαια, αυτό είναι να διασκεδάζει. Τα τραγουδάκια μας. Να διασκεδάζει ο κόσμος. Παίζει σημαντικό ρόλο και με τα τραγούδια που σας φέρνουν αναμνήσεις, αγαπητοί φίλοι. Αυτό το σπουδαιότερο. Και ο Θέμης πραγματικά θα σας πάει πολλά χρόνια πίσω. Έχουμε μερικά λεπτά ακόμα για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα πάρω το τελευταίο τηλεφώνημα για σήμερα. Να πάω ξεκουραστείς κιόλας, γιατί είχες πέρα το ταξίδι, γιατί ξέρεις και προτές τραγούδαγες. Θα ήθελα όμως το τελευταίο τηλεφώνημα να το δώσουμε και ένα εισιτήριο.
Μητρίος. Έτσι, έτσι ο κύριος Μητρίος είναι αυτός που έφερε το σιό στη Φλόριδα, για να ξέρετε. Ειδικά είναι ο agent για πάρα πολλά χρόνια. Θα ήθελα να δώσω και στον κύριο Μητούλη έτσι δύο λεπτά μετά. Λοιπόν, κανένας, όποιος τηλεφωνήσει πρώτος, κερδίζει ένα εισιτήριο. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει στο 727-725-5555 κερδίζει ένα εισιτήριο για μεθαύριο το βράδυ, δωρεάν. Πάρτε τηλέφωνο τώρα όποιος προλάβει. Παρακαλώ τηλεφωνήστε. Τι είναι τα τηλέφωνά σας? Μάλιστα, λέγεται, παρακαλώ. Έλα, τι κίνε, κερδίσαμε. Αμά, όλε τι πάθαμε. Πέρε, κοίταξε τύχη. Όλες οι γραμμές θα ανάψανε. Και ποιος κέρδισε το εισιτήριο? Ο Σουηδός. Έλα, Χριστέ και Παναγία, Σουηδέ, είμαι δίκαιος. Έρχομαι. Είμαι δίκαιος. Ναι, Σουηδός. Έρχομαι. Παρόλο που μας έβρισες όλους, εμείς φέρουμε ωραία και θα ρίχνω να διασκεδάσεις το βράδυ αυτό. Έρχομαι. Έγινε. Έρχομαι. Άντε για χαρά, τώρα όλες οι γραμμές πάνε καλά για τους. Κοίταξε πώς ανάψαν όλες οι γραμμές. Όλες ανάψανε μια και... και είδες τύχη που είχε ο Σουηδός. Πώς μπήκε πρόσωπο, να καταλάβω. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να προτυπάμε στον κύριο Μητούλη στον αέρα για μερικά λεπτά, να ευχαριστήσουμε τον Θέμη Αδαμαντίδη, να τον ευχαριστήσω για το δίσκο και πιστεύω να κλείσω όλες τις γραμμές γιατί δεν πάει καμία. Ωραία. Παιδιά, δεν παίρνουμε άλλα τηλέφωνα. Να ευχαριστήσω τον Θέμη Αδαμαντίδη που ήρθε στην περιοχή μας και τον κύριο Μητούλη που θα τα πούμε και μετά σε λίγο, διότι για πρώτη φορά και πάρα πολλές φορές μου είχαν πει και μάλιστα το Σωτήρι το ξέρεις. Το Σωτήρι. Το Γολνέα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Εδώ και τρία χρόνια ή δύο χρόνια με πήρε. Μου έχω το Θέμη Αδαμαντίδη για τη Φλόριδα. Του λέω φέρτο μου. Δεν ξέρω τι έγινε μετά, δεν χάσαμε τα αυτά του, γιατί και αυτός έφερε όπως το Μητούλης και αυτός έφερε τραγουδιστές εδώ πέρα. Πιο παλιά, ναι. Και μου έδωνε τον εφέρουμε, λέει, στη Φλόριδα και τα λοιπά. Λοιπόν, σου εύχομαι καλές επιτυχίες, να περάσεις καλά. Αλλά κλείνοντας την εκπομπή, μεσάνε σήμερα, θα ήθελα να μου πεις πώς είδες τον ενισμό της Αμερικής και του Καναδά. Κοίταξε, ακριβώς όπως το φανταζόμουν και έτσι όπως ήξερα. Δηλαδή μια εικόνα πολύ όμορφη, πολύ καλή. Έλληνες οι οποίοι έχουν μείνει σε μια εποχή που ήταν οι Έλληνες που εγώ αγάπησα, που εγώ μεγάλωσα έτσι με αυτό το... με αυτά τα συναισθήματα που έχουν για την Ελλάδα. Και επειδή και εγώ είμαι παιδί μεταναστών, γιατί μεταναστεύσαμε στη Νότια Αφρική, σε αγαπώ πολύ και είναι άνθρωποι οι οποίοι για μένα άλλοι πιο τυχεροί, άλλοι άτυχοι, αλλά είναι άτομα τα οποία αναζητούσαν να καλυτερέσουν τη ζωή τους, αγωνιστές, και πάντα δεν αφήναν τίποτα στην τύχη, προσπαθούσαν. Αυτή η προσπάθειά τους την εκτιμώ, άλλοι ανταμείφθηκαν, άλλοι λιγότερο, και τους αγαπώ όλους. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε κοντά μας το Θέμη Αδαμαντίδη σε όλη μας την εκπομπή σήμερα. Ήταν για λίγο, δεν πειράζει όμως, είδα τα τηλέφωνα που πέσανε. Δυστυχώς δεν προλαβαίνω να διαβάσω τα text message που έχω λάβει, τα οποία είναι από την Ευρώπη, από Ελλάδα κτλ. Γιατί είχα πάρα πολλά ζωντανά τηλέφωνα. Υπερευχαριστούμε τους πάντες που λάβανε μέρος στην εκπομπή σήμερα. Να πάμε στον κύριο Μητούλη από αυτή τη στιγμή, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει φέρει πάρα πολλά σιώς εδώ στη Φλόριδα, στην Αμερική, σε όλη την Αμερική, από παλιά, από 30 χρόνια τώρα. Γνωριζόμαστε παλιά. Γεια σου, κύριε Μητούλη, μεγάλε πρόεδρε. Γεια σου, αγαπητέ Άγγελε. Καλησπέρα, έτσι χαρά μας να πάρεις την απόφαση και να φέρεις το σιό εσύ ο ίδιος εδώ στο Τάμπα Μπέι Έρεα. Και είναι μεγάλη μας τιμή, ας πούμε, γιατί πραγματικά, όπως το άκουσα στην ακροάτρια, για πάρα πολλά χρόνια μονάχα δύο τραγουδιστές πέρασαν. Τώρα τελευταία ήταν ο Πλούταρχος και τώρα εδώ πέρα που ήρθε ο Θέμης Αδαμαντίδης. Εμείς τολμάμε και ερχόμαστε εδώ αρκεί εσείς να μας στηρίξετε. Βέβαια. Λοιπόν, βλέπω ότι εσείς πραγματικά μας στηρίζετε εδώ με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο, αλλά πρέπει και ο κόσμος να στηρίξει αυτές τις προσπάθειες, διότι αν θέλουν μεγάλος τραγουδιστάς,
πρέπει να τους στηρίξουν, να έρθουν πραγματικά να γλυντήσουν μαζί μας. Ναι. Ο Θέμης Αδαμαντίδης είναι ένας τραγουδιστής που πραγματικά θα δώσει ζωή στον κόσμο και σας καλώ όλους να έρθείτε να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Εχθές είχα την κυρία Νίνα Καρτσούλης στον αέρα. Προχτές. Η οποία μας εξήγησε ότι από αυτή τη βραδιά τα κέρδη δηλαδή έχουν έξοδα τα παιδιά εδώ πέρα. Τεράστια έξοδα. Όλα έχουν γίνει double the price. Αλλά τα κέρδη από αυτή τη βραδιά θα πάνε για το μακεδονικό ίδρυμα. Για το ίδρυμα του Μεγάλου Το ίδρυμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το οποίο το δημιούργησες εσύ. Το οποίο είναι. Συγχαρητήρια. Είμαι περήφανος. Είσαι μεγάλος Μακεδόνας. Είμαι περήφανος διότι δημιούργησα αυτό το ίδρυμα. Έχουμε ένα σπουδαιότατο κτίριο έξω από την Κατερίνη, μπροστά από το Λιτόχωρο, πάνω στην Εθνική Οδό. Έχουμε 15 στρέμματα γη και ένα κτίριο, και όλη η γη σε αυτή είναι περιφραγμένη. Έχουμε ένα κτίριο που μέσα προσπαθούμε να δείξουμε την ιστορία της Μακεδονίας, το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, τον πολιτισμό και την, τέλος πάντων, την ιστορία όλης της Μακεδονίας. Ναι. Είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό, διότι το κτίριο αυτό λειτουργεί, πηγαίνουν παιδιά και βλέπουν την ιστορία μας, βλέπουν τον πολιτισμό μας, και αυτό, γι' αυτό και σήμερα κάναμε την προσπάθεια αυτή να γίνει αυτή η συναυλία για το ίδρυμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία. Τελειώνοντας, σε όλες τις παραστάσεις που δώσετε στην Αμερική θα δοθούν και από εκεί λεφτά για το ίδρυμα αυτό ή μόνο από την Μόνο αυτή η συναυλία. Οι άλλες περιοχές, στο Τορόντο παραδείγματος χάρη, την αγόρασε κάποιος επιχειρηματίας. Στο Σικάγο κάποιος επιχειρηματίας. Ναι. Επίσης στο Atlantic City το ίδιο. Ωραία. Μόνο αυτή η συναυλία έκανες. Γίνεται για το ίδρυμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Μητούλη, σε ευχαριστούμε. Καλές επιτυχίες. Θα τα πούμε την Παρασκευή το βράδυ. Σας ευχαριστώ και καλό όλους να στηρίξετε αυτή την προσπάθεια. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, αύριο το βράδυ, να υπενθυμίσω στους φίλους, θα είναι Welcome Night στο Alchemy Lunch που βρίσκεται, είναι μια καινούργια μπάρα του Σαρούχου, απέναντι από το πρώην Papa's Restaurant, γωνία 12 Boulevard και Τραπονάβενη. Θα είμαι και εγώ αύριο το βράδυ εκεί πέρα. Την Παρασκευή θα είμαστε με τις κάμερες. Το κανάλι μας θα πάρει και μερικά σκηνικά, τα δείτε. Να δούμε και το θέμα να τα μας δίδει. Και ξέρω ότι πολύ αρέσουν αυτά τα τραγουδάκια του Στέλιου Καζατζίδη, αλλά και τα δικά του τα τραγουδία είναι ωραία. Και δίνει πάρα πολύ ωραίο κέφι ο Θέμης Αδαμαντίδης. Την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Θα τα πούμε και πάλι αύριο εδώ στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Παναγιώτη του Λάτου. Γεια σας από μένα και να περνάτε καλά. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με Θέμη Αδαμαντίδη. Σ' αγαπώ και χάνομαι στον πόνο. Σ' αγαπώ και καίγομαι και λιώνω. Εσένα θέλω στο δάκρυ μας. Να σου πάρω δικιά με ένα νερό τα τρελό που του μοιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεκάρι αλήτης σου χαϊδεύει το βαρμί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Τώρα τι να σου πω. Θεό που σ' αγαπώ. Κάστρα η γαϊνή, η νύχτα μυρίζει για ζεμή. Η νύχτα μυρίζει για ζεμή. Και αρκετή μορφωνιά με μορφώνιο σφίγγει θάσα τον ουρανό. Ή τώρα πάρω και ψαρά
με τον ήλιο για ψαρά και βαρκάρι το αυγέρινο. Καλοκαιράκι μου, τι να πω, μακομεράκι μου, πώς να το πω. Απ' τα 12 νησιά.